παπάρτα αλλιώς. Το πεζό. Καλησπέρα. Το νου σου κρατήσου, κρατήσου. Κρατήσου, θα πετάξει κόλλο. Οπα! Μαράκι, δες πίσω, δες πίσω, μιβρό, δες πίσω, μιβρό. Καλά είσαι, δες. Πάμε, κορίτσια, πάμε, 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 πάμε. Ξεφορτώστε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Αγοράρες, τι κάνετε. Σέρφερε. Καράτε! Σαγανάκι! Το κάνει ένα κίνητο! Γύρνα, 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 γύρνα! Πίσω, 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 πίσω! Δεν έχει βγει το τέταρτο! Βαθιές ανάσες, βαθιές! Έλα, Αλεξανδρέλα! Πάρτε θέσεις, κυρίες μου, καλώς ήρθατε στο My Man Camp! Μάμα, αλλαγία μου! Κόμιζα, κόμιζα, με φάγανε! My Man Camp! Καταπληκτικό παιχνίδι αποκλειστικά για ζευγάρια! Για ζευγάρια που γνωρίζουν πολύ καλά ο ένας τον άλλον, που ξέρουν τα όρια του συντρόφου ή της συντρόφου! Έτσι! Αν είστε λοιπόν παντρεμένοι, αν είστε αραπονιασμένοι, αν είστε λογοδοσμένοι, αν έχετε δώσει όρφο αγάπης κάτω από τα αστέρια, αν είστε σχεδόν χωρισμένοι, αλλά όχι ακόμα, αυτό είναι το παιχνίδι για σας. Ναι, γιατί αν παίξετε, και κερδίσετε, τι θα κερδίσετε, κάθε φορά στο τέλος της εβδομάδας, όπως και τώρα στο μεγάλο μας τελικό, δίνουμε το πεζό 2008. Απόψε το μανάρι φεύγει, θα πάει στα χέρια κάποιου τυχερού ζευγαριού. Πεζό 2008, κυρίες και κύριοι. Καλώ τα παιδιά! Τι έγινε, τι πάθατε κι εσά. Στεναχώρησε, βλέπω, θα μου τα πείτε. Κάτι έχει συμβεί. Τελευταία σα εμφάνιση. Θα σα παρουσιάσω ένα-ένα τα ζευγάρια για άλλη μια φορά. Μαρίνα και Αλέξανδρος. Βασίλη, Ελένη. Λέβη και ο ψηλό Ανδρέας. Και ο Χρήστος και το Μαράκι. Όλοι οι νικητές. Κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα, μέσα από δοκιμασίες που πραγματικά λίγωσαν τα συμπεθέρια που παρακολουθούσαν. Πολλοί κόσμος σας αγαπάει εκεί πίσω, έτσι, στα σπίτια σας. Και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν περήφανος με αυτά που είδε. Εμείς πάντως ήμασταν περήφανοι. Εύη μου, εσύ το σκέφτεσαι. Εγώ το σκέφτεσαι. Για να κάνω περιστατικό, πες μου. Πες τα μου ένα-ένα. Εγώ τον έβαλα σε τιμωρία με τις πιπεριές που μου έβαλε. Ήταν καλές οι πιπεριές. 14-10 δευτερόλεπτα. Έχεις ακόμη 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Κρίμα. Αν θες να τις πτήσεις, πτήστες, δεν χρειάζεται να τις καταπτύσεις, εφόσον έχουμε χάσει το στοίχημα. Έτσι, μην ταλαιπωρείσαι. Αμάν. 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 Ο αμανές της Εύης. Αμάν, αμάν. Αμάν, 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 αμάν. Από ό,τι έμαθα από την παραγωγή ήταν μπασταρδεμένες. Έτσι μου είπαν. Δεν μου φανήκανε. Ήταν, δηλαδή, ήταν, δεν σου φάνηκαν. Κοίταξε, εντάξει, ήταν μια δοκιμασία. Ναι, διάλεγμα, ξέρει να διαλέγει όλα αυτή. Θα τη στείλει το μανάβι να σε κάνει μάγκα. Θα σου κάνει ένα μπριάμ θάνατο. Για όλη την οικογένεια. Θα το στείλει να διαλέξω. Αδιάβολα. Άκλαστο, ναι, ναι. Πάντως ένα δάκρυ κύλησε. Ένα, μόνο ένα δάκρυ. Από εδώ, από αυτό το μάτι. Προσπαθούσα να μην. Προσπαθούσα να μην, αλλά εντάξει. Ελένη μου. Γκολάρες. Γκολάρες. Χαμός. Όλοι θυμόμαστε ακόμη για να τριχιάζουμε το τελευταίο γκολ, ειδικά και στη γωνία της Τζούλιας, ε. Όχι της Τζούλιας, το τέρμα της Τζούλιας, ε. Τζούλια όμως, ατσαλάκωτη, έτσι. Ατσαλάκωτη. Ευτυχώς για μένα, ευτυχώς, αν και συμπαθέστατη κοπέλα. Μετά από προσπάθεια, υπερτερήσαμε. Μπέρδεψε τις μπάλες με τις τσάντες. Διάλεγε συνέχεια διαφορετικά χρώματα. Γιατί αυτό είναι αυτή η λευκή, όχι απλά αυτή η κίνηση. Η Ελένη όμως σκληρή εκτελέστρια και έβαλε το κολλάκι και να είσαστε. Να είσαστε και πάλι στον τελικό.
Μαρίνα μου. Ομάδα δυνατή. Με το μαγαράκι μέσα. Εδώ πέρα με το παιδί. Είμαι φαν σα. Είμαι στο fan club σα. Εντάξει, ακολουθώ και Σοκράτη και πάνω και τέτοια, αλλά τέλο πάντων. Κυρίω είμαι δικό σα φαν. Είχατε άλλε ψυχέ. Μαρίνα μου, για πε μου λιγάκι για το αγόρι. Πώ πέρασε καταρχά, πώ περάσατε. Λοιπόν, περάσαμε. Τι σα έμεινε, αποκομίσατε κάτι σαν ζευγάρι. Φύγατε από εδώ πιο πλούσιοι σε γνώση. Σε γνώση, σε εμπειρίε, σε δοκιμασίε. Γνώρισατε κανένα τον άλλο λίγο καλύτερα. Ναι, εννοείται. Αυτά τα τετριμένα τώρα, εντάξει, ταιριάζουν αυτό, στο κρεβάτι, σε αυτά. Σε αυτές τις δοκιμασίες τα καταλαβαίνεις. Τώρα τα άλλα είναι περαιτέρω. Τα άλλα είναι για άλλο τον κόσμο. Πες μου λιγάκι σήμερα πόσο αποφασισμένοι έχετε έρθει. Όπως βλέπεις, είμαστε και δύο ντυμένοι στα λευκά. Νομίζω κάτι λέει αυτό. Δεν έχετε μάθει για την πρώτη δοκιμασία, μάλλον. Γι' αυτό έχετε πάει λευκά. Δεν έχετε φέρει αλλαξιές, ρούχα πολλές. Όλοι και τι σας τρομάζει, κάτι από τις δοκιμασίες. Δεν μας τρομάζει τίποτα, είχαμε να περάσουμε καλά. Και ήρθαμε για το καλύτερο. Καλύτερο, ποιο είναι το καλύτερο. Το να φύγετε και μαζί. Να πάρετε τα μάξι φυσικά. Γι' αυτό βάλετε λευκά, επειδή το αμαξάκι μας είναι λευκό. Ναι, αυτό είναι λευκό. Ξέρεις, για να σας... Έτσι, για να σας ταιριάζει. Μαρία μου. Παρακαλώ. Μαρία μου, ήρθες με το Χριστάρα. Ήρθε. Χριστάρα, total black, έτσι, επιμένεις να πούμε. Όχι, τζιν είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Τζιν. Α, τζιν αυτό, δεν το βλέπω καλά μέσα από το τζάμι. Μάλιστα. Επειδή το θυμάμαι λίγο έτσι σε R&B style με τα ταρτού και τα λοιπά. Ναι. Τώρα η περίσταση. Τώρα τόλμησες. Ναι, τόλμησες. Ρίσκαρε. Σημαράκι μου. Εγώ τι. Εσύ πες μου τι αποκόμισες από την τελευταία φορά που ήρθατε, από τον τελικό. Ναι. Καταρχάς έκανες μπράτσα. Έκανα. Μας είπε η Μαρία με τόσα λάστιχα. Ναι, ότι παρά την κορμάρα, επειδή μου συγγνώμη, θα πρέπει να χαρακτηρίσει τη Μαρία σε κορμάρα. Δώσε, ξέρω. Βλέπει ο κόσμος. Δίνω πόνο. Έτσι, μας είπε ότι δεν έχει γυμναστεί ποτέ. Ναι, ποτέ έτσι εντατικά και ξαφνικά έπρεπε να κουβαλήσει πάρα πολλά λάστιχα πέντε τη φορά σε ένα στήλο ο οποίος ήταν στα δύο μέτρα. Μου βγήκαν λίγο οι ώμοι, αλλά εντάξει, καλά είμαι σήμερα. Εντάξει, σε πιάστηκες, έκανες μετά τις διατάσεις σου. Υπάρχει κάποια δοκιμασία την οποία φοβάσαι? Όχι. Φοβάσαι κάποια διαδικασία που έχει να κάνει πιο πολύ με σωματική άσκηση ή με το πόσο καλά ξέρεις τον Χρήστο? Με το πόσο καλά ξέρω τον Χρήστο. Ένα άγραφο βιβλίο, έτσι. Γράφεται είναι ακόμα λίγο το κεφάλαιο ο Χρήστος. Ναι, είμαστε και λίγο μαζί, οπότε. Τι σε ξαφνιάζει πολλές φορές τον Χρήστο? Η τρέλα του, μέχρι που μπορεί να φτάσει. Κοίταξε, εσύ τα πήγες καλά. Χρήστο, πέρα από την πλάκα, αν δεν είχες τη Μαρία στον τελικό, φίλε, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ναι, πήρες τον τελευταίο πόντο, από ό,τι θυμάμαι, αλλά η Μαρία καθάρισε τους τέσσερις υπόλοιπους. Είχα και δύσκολο αντίπαλο, έτσι. Δύο μέτρα για 20 χρονών. Είχες το ψηλό, έχεις τον Ισίδωρο το ψηλό. Ναι. Ναι. Και 20 χρονών. Και στο πόντο όμως. Μας έχουν πάρει τα χρόνια. Εύγου μου, ο ψηλός. Ψηλός, μ' αρέσει που δεν το τρί, μ' αρέσει που δεν το τρί, μ' αρέσει. Αυτή είναι πιο τσιγκελωτό, πιο επαναστατικό. Είναι πιο κουτάλ. Για πες μου λιγάκι, φοβάστε κάτι στη σημερινή αναμέτρηση με τα κορίτσια? Καταρχάς, έχετε δει τα κορίτσια στα επεισόδια τους, να δείτε πώς ήταν πολύ μαχητικές, αν δεν τα προλάβατε να δείτε. Ήταν καταπληκτικές και πολύ ανταγωνιστικές. Σήμερα θα έχουμε πολύ. Χαμός. Δεν κάνω τα λέω. Όχι. Εντάξει. Πρέπει κάτι να κρατάμε, ξέρεις τώρα έτσι λίγο. Μάλιστα. Ξεκινάει το ποντάρισμα πριν ακόμα δούμε τη δοκιμασία εδώ στο τραπέζι. Αρχίζετε και μετράτε μία την άλλη. Η Εύη έχει μία ψυχραιμία. Δεν θα σε πρόκειται να σας πειράξω, σας τραγώ. Η Ελένη έχει πει με χαχαχα μεγάλα γέλια και όλα καλά. Δεν χρειάζεται να φοβάστε. Εσύ είσαι λίγο πιο συμβολεογράφο ή δικηγόρο και τα λοιπά. Παρακαλώ να δω πρώτα τα συμβόλαια. Και τη σφραγίδα τη στρογγυλή που είναι. Και η Μαρία, εντάξει, εγώ αυτό. Σαν πρώτη γνωριμία με την πεθερά. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Όσον αφορά τα αγόρια σας, είχατε κανένα τσακωμό στο σπίτι, καμιά συζήτηση για στρατηγική? Προσπάθησε κάποιος να αλλάξει κάτι στο στυλ? Να, η Ελένη, το ήξερα. Εντάξει, αφού γνωριζόμαστε αρκετά καλά, γιατί είμαστε πόσα χρόνια μαζί, είπαμε 2-3 πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρουμε τις επόμενες δοκιμασίες. Αλλά έτσι κάποια μικρά tips που ενδεχομένως θα τα βρούμε μπροστά μας, κάναμε τουλάχιστον την προσπάθειά μας. Να αποκαλύψεις τη στρατηγική σου, απλά. Ναι, ναι, έτσι απλά. Μια μιλία, κύριε παιδί μου, δεν είναι μια. Κάνω την ήξη μου ότι έχουν συζητηθεί θέματα πράγματα. Σε συνεννόηση ή σε θέματα ατομική προσπάθεια? Με τα μάτια, δεν θα μας πιάνει ούτε η κάμερα. Μπράβο. Στα συνεργασία. Καλό είναι αυτό. Μ' αρέσει που ανοίγει αυτό το κεφάλαιο, γιατί. Να σας αποκαλύψω ότι η πρώτη δοκιμασία έχει να κάνει με τη συνεργασία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Αγόρια, θα έρθω και σε εσάς να σας πάρω τα μέτρα. Ωραία, να ζάχονται τόσο αγόρι μου. Σήμερα σιγά σιγά. Σου παρακύλω καφέ, ένα καφεδάκι μέσα στο 4. Εδώ είναι και το πουλουρικό μας, το οποίο πάντα παίζει ρόλο. Ξέρετε τι ακριβώς κάνει αυτό. Αυτό φανέρωνε ποιο ζευγάρι κάνει την κοτούλα. Έτσι, αλλά πολλές φορές η κοτούλα κερδίζει πόντους. Πρώτη δοκιμασία
για 1000 πόντους λοιπόν. Γνωστή διαδικασία, κάποια στιγμή θα ποντάρουμε. Το ποντάρισμα το οποίο θα είναι το χαμηλότερο θα είναι αυτό που δεν θα παίξει. Μπορεί να είναι και το υψηλότερο, ανάλογα τη δοκιμασία. Αυτό το ποντάρισμα λοιπόν θα πάρει την κοτούλα, θα κάτσει το κόκκινο αυτοκινητάκι και θα ελπίζει σε ήττα των άλλων τριών ζευγαριών. Πολύ σημαντική η πρώτη δοκιμασία, κατά τη γνώμη μου, μια και παρακολουθώ το παιχνίδι τακτικά και μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί θεωρώ ότι τσαλακώνει λίγο το ζευγάρι, το κάνει να χαλαρώσει. Αν και εσείς ήδη έχετε περάσει την διαδικασία. Είναι έτσι, σαν το θυμάστε αυτό, πώς το έκανε αυτό το χταποδάκι που έβγαζε τα προγνωστικά για το γιο παλιά. Αυτό το θυμήθηκες. Το διάβασα. Ιαπωνές το, δεν καταλαβαίνω. Κρίμα. Ας το χταποδάκι εκεί που βρίσκεται, στο στομάχι. Το θέμα είναι ότι χαλαρώνεται με αυτή τη διαδικασία. Είναι και λίγο έτσι τσαλακωτική. Κάτι πρέπει να φορέσετε, κάτι αυτό, κάτι να σμπρώσετε, κάτι να αυτό, να πλώσετε, να πασαληφτείτε. Κρατάω το πασάλιμα πριν πω οτιδήποτε άλλο. Και κυρίες μου, αγόρια μου, εφόσον είστε έτοιμοι, πάμε να δούμε την πρώτη δοκιμασία. Πάμε. Ηλία, ρίχτω! Παιχνίδι, παίρνα μέσα! Τραπεζάκι. Διάφορα γνωστά εμπόδια που έχετε δει κατά καιρούς. Βλέπω και ένα κοκτέιλάκι. Τι είναι αυτό, ανάμεικτος, χυμός. Ω, Χριστέ μου, γυαλιά. Γυαλάκια. Φράουλες. Μπανάνα. Να τσάκω μπανάνα. Έβαλε και τα γυαλιά να βλέπω καλύτερα. Τι του έρχεται. Λάστιχα. Μας φάγανε τα λάστιχα. Βγάλουμε survivor βέβαια, τυφλά. Και φράουλες. Φράουλες. Πολλά πράγματα. Θα πάω λίγο πιο κοντά να δω τι γίνεται. Τα πλώνουν και όλα στα παιδιά. Παίρνουν μια μικρή απόσταση όλα. Λοιπόν, βλέπω μία μπανάνα. Μία μπανάνα. Τρεις φράουλες. Κάπου πρέπει να μπουν αυτά, φαντάζομαι. Φράουλες. Φωνέστε. Λοιπόν, άλλοι φόρες, κάτι φόρες. Φουλκανιζατέρ. Λουλουδάκια. Ρομαντισμός. Αυτό τι είναι. Κόσμημα. Κομποσκίνη για μένα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κάτι δένεις. Και άλλα λουλουδάκια. Γυαλάκια. Μαύρα γυαλάκια. Μαύρα γυαλιά. Φοράω. Και ένας χυμούλης. Μήπως μπορείτε να φανταστείτε τι πρόκειται να κάνουμε, Μαρία, με κοιτάς. Δεν μπορώ, όχι. Και έχω αγχωθεί τώρα με αυτά που λέω. Τι αγχώθηκες. Αλήθεια, εγώ το έλεγα τόσες μπουρδες πριν για να αυτό να σε αγχωθεί. Τι τα λέμε δηλαδή, να μην τα λέμε άμα είναι να αγχώνεστε από την αρχή. Να αγχωνόμαστε από την αρχή, τελειώνει η υπόθεση. Βλέπω μια διαδρομή καταρχάς. Ναι, βλέπω. Εύη μου. Θα κάθεται μάλλον η κοπέλα και θα καθοδηγεί τον άντρα, το αγόρι της. Με κλειστά μάτια. Με κλειστά μάτια θα φεύγει ο άντρας, κάτι τέτοιο. Κακό. Γιατί? Δεν ξέρω εγώ. Να μην ανοιχτά. Κλείνει λίγο αυτό με τη διαδικασία με τις γυάλες. Έτσι προσπαθούσαν να βρουν πράγματα. Δεν νομίζω αυτό. Γιατί άμα ήταν αυτό, δεν θα το βλέπαν τα αγόρια. Δεν θα το βλέπαν τα αγόρια. Έχεις δίκιο. Ελένη. Σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο το ότι υπάρχουν τα γυαλάκια αυτά εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι κλειστά. Ξέρω σίγουρα ότι δεν είναι πολύ το στυλ μου. Δεν ξέρω, μου αρέσει να έχω τον έλεγχο. Θέλεις να έχεις τον έλεγχο, να ξέρω μάλιστα. Τι μου γίνεται λίγο. Για να δω, εσύ θα έχεις τον έλεγχο. Κατά κάποιο τρόπο εσύ θα έχεις τον έλεγχο και πάλι, Ελένη. Κάτι κάνουμε. Καθοδήγηση, εγώ πιστεύω. Καθοδήγηση. Λοιπόν, κορίτσια, ήσασταν πολύ ξεκάθαρες και πολύ ξεκάθαρη είναι και η δοκιμασία. Πρόκειται να καθοδηγήσετε τον σύντροφό σας. Ο σύντροφός σας όμως θα έχει κλειστά μάτια. Η διαδρομή θα είναι κάπως έτσι, αλλά όχι ακριβώς έτσι. Η διαδρομή δεν θα τη γνωρίζει ο σύντροφός σας, θα πρέπει να τον καθοδηγήσετε. Τέλεια. Εσείς, σε ένα ρομαντικό δείπνο μόνες σας, περιμένετε ο αγαπημένος σας να σας ταΐσει στο στόμα. Μπανάνα και φράουλα. Ακριβώς. Και μπανάνα και τρεις φράουλες. Τι είναι σημαντικό. Μπορείς να μας βγάλει το μάτι. Αυτά θα πρέπει να βρουν τον δρόμο τους. Με διαφορετική διαδρομή. Τα γυαλάκια είναι για τους άντρες ή για μας, γιατί βλέπω κάτι αιχμηρό εκεί. Όλα τα... Όχι, είναι όλα. Είναι ένα σουβλάκι με τρεις φράουλες. Τώρα αν θα φάει το σουβλάκι, θα σας περάσει σουβλάκι, είναι ένα κρίσιμο στίχημα το οποίο θα το βάλουμε κατά. Θα δείξει, λέει. Επομένως, καθοδηγώντας τον σύντροφό σας, πού να πάει, πώς θα περπατήσει, πώς θα αποφύγει τα εμπόδια, αυτός θα πρέπει να βρει τον δρόμο. Πρώτα προς την μπανάνα. Okay. Θα πρέπει να επιστρέψει με μια συγκεκριμένη διαδρομή την οποία θα καθορίσετε εσείς, αφού σας την πω εγώ, και να σας ταΐσει στο στόμα την μπανάνα. Εσείς χεράκια δεν χρησιμοποιείτε. Μπανάνα στο στόμα, χωρίς χεράκια. Κατανοητό μέχρι εδώ. Πανεύκολο. Αφού φάτε την μπανάνα, αυτός θα πρέπει να ξεκινήσει για ανέβρεση νέας τροφής, γιατί ο έρωτας με πηδάει από το στομάχι κτλ. Και ποτέ μια μπανάνα δεν είναι αρκετή.
Και αυτό πάμε και τις φράουλες. Θα το ξαναστείλετε λοιπόν να μαζέψει φράουλες. Και όταν μαζέψει τις φράουλες, Μαρίνα μου, θα έρθει και πάλι χαρούμενος και γρήγορα, γιατί η καθοδήγησή σας θα πρέπει να είναι σωστή και απόλυτη και γρήγορη, θα έρθει να σας ταΐσει τις φραουλίτσες. Για να δω τους χρόνους. Η ερώτηση λοιπόν είναι μία και σαφής. Σε πόσο χρόνο θα μπορέσει ο σύντροφός σας να σας ταΐσει στο στόμα μία μπανάνα και τρεις φράουλες μετά από την τέλεια καθοδήγησή σας στα τυφλά. Κατανοητό. Κατανοητό. Έχετε κάποια ερώτηση να μου κάνετε? Εμείς δεν πρέπει να σηκωθούμε από την καρέκλα, δηλαδή. Εσείς όχι, εσείς κυρίες, ατσαλάκωτες. Αυτός θα πρέπει να τρέξει για ανέβρεση τροφής, όπως παλιά. Είναι άτρεπτα. Αυτό. Στα δύσκολα, η άτρεψη. Να πάει να χτυπήσει ένα ελάφι με το ρόπαλο και να το φέρει πίσω. Να διακινδυνεύσει τη ζωή του. Έτσι, εγώ, επειδή είμαι καλός άνθρωπος, θα σας βοηθήσω. Θα κάνω κι εγώ. Θα παριστάνω εγώ τον σύντροφό σας για λίγο, παιδιά. Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσω τη βοήθεια των κοριτσιών. Θα φέρω τον Ηλία. Ο Ηλίας θα είναι το κορίτσι που θα με καθοδηγεί. Ο Ηλίας είναι κορίτσι, ο Ηλίας είναι κορίτσι. Ηλία, έλα εδώ, έλα εδώ, Ηλία. Έλα, αγόρι μου, θα σε ταΐσω, μην αγώνεσαι. Κάθε φορά που το φωνάζω το μαύρο είναι. Τι πρέπει να κάνω. Μία του κρεμάμε το ταβάνι, μία του πετάμε στα βράχια. Ηλία, εσύ θα κάνεις το κορίτσι. Θα αλλάξουμε ρόλους, μην αγώνεσαι. Λοιπόν, ο Ηλίας θα κάνει το κορίτσι, προφανώς θα του δέσουμε τα χέρια, από ό,τι έχω καταλάβει. Για ενημερώστε με λιγάκι. Αυτό είναι για να δέσουμε τα χέρια του Ηλία. Ναι. Σωστά. Επομένως, Ηλία, σου δένω τα χέρια. Παλιόπαιρο. Να ξυνόμαστε. Φαντάζεσαι να μας τρώει μύτη. Δένω τα χέρια. Με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα βάλω τα μαύρα γυαλιά. Και ο Ηλίας θα με καθοδηγήσει με τον τρόπο που θα σας δείξω. Βέβαια, μπορεί να σκοτωθώ εδώ πέρα, δεν θα είναι έτσι ακριβώς η πίστα δικιά σας. Θα είναι πιο ελευθερωμένη από αυτή την πλευρά. Δεν θα έχει καθόλου αυτόν τον πάγκο, εντάξει. Για να καταλάβετε. Προσπαθήστε να μετρήσετε λίγο στο κεφάλι σας, στο μυαλό σας, πόση ώρα θα κάνω εγώ για να φέρω τα πράγματα στον Ηλία και να τον ταΐσω. Εντάξει. Ναι. Πάμε. Ωραία. Είμαι έτοιμος και ξεκινάμε την καθοδήγηση του Ηλία να σας πω ότι. Πηγαίνοντας, δεν θα αντιμετωπίσω εμπόδια, τα εμπόδια θα τα αντιμετωπίσω γυρίζοντας. Οπότε ξεκινάω. Πάμε, ευθεία. Δεξιά λιγάκι. Ευθεία. Ευθεία. Αριστερά λιγάκι. Ναι, εκεί. Ευθεία. Πάμε. Όχι, ευθεία. Ευθεία, πάμε. Αριστερά, ναι, εκεί, πάμε. Αριστερά, εκεί. Πάμε. Λίγο πιο αριστερά. Εκεί, πάμε, ευθεία. Εκεί είναι η μπανάνα, πάρ' την. Μπανάνα. Ευθεία, εκεί, ναι. Ωραία, πάμε. Όπου έχω χάσει εντελώς το προσανατολισμό. Αριστερά, πάμε. Εδώ, έτσι. Ναι, ευθεία. Ίσια, ευθεία. Πού ευθεία, από εδώ ή από εκεί. Δεξιά, όχι, εκεί. Δεξιά. Ναι. Δεξιά από εδώ. Λίγο δεξιά. Ναι. Ανέβα τώρα. Άντε ρε Ηλία. Ανέβα. Πιο γρήγορα. Πάμε. Ναι, εκεί. Περίμενε να βρω. Okay. Πού είναι αυτό το πράγμα. Εδώ. Α, είσαι καλός. Γρήγορα. Τι γρήγορα μπορείς να πάτα. Να το δείξε. Πάω και να κάνω χρόνο ρεκόρ. Όπα, Ηλία. Ευθεία, δεν πέφτεις. Μην πέφτεις, λέει. Λες και βλέπω. Τρέξτε το λίγο. Δεν πέφτει. Πάμε. Ωραίος. Πάμε, ευθεία. Δεξί πόδι μέσα. Δεξί πόδι. Ωραίος, αριστερό. Δεξί. Ανάποδα τα έβαλες. Αριστερό. Είσαι δεξιός γι' αυτό. Δεξιός. Πού το βλέπεις φέτος, αφού είναι φαρτί το σακάκι. Τι κάνω. Γίνεται, μου βγαίνεται, μου ωραίος. Έβαλε ευθεία. Άνοιξε την μπανάνα. Άνοιξε το. Πού είσαι. Όπα. Εδώ. Πάμε. Πάνω, Γιώργο. Πάνω. Μην πούμε κάτι. Πού είσαι, ρε παιδί, πάτω το παιδί. Κάπως έτσι θα το κάνετε. Κατά το ίμιση, σε πέτυχα το μάτι. Κάνω να πάω μια μπανάνα. Όχι, εδώ είναι. Α, εκεί είναι η μπανάνα, εντάξει. Εκεί έπρεπε να είναι. Λοιπόν. Το παχωτικό πολύ. Στο πήγαινε δηλαδή δεν περνάει εμπόδια, μόνο στο γύρνο. Μόνο στην επιστροφή θα περάσουν τα αγόρια από τα εμπόδια. Δύσκολο. Δύσκολο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, να σας πω ότι όλο αυτό το πράγμα θα γίνει μέσα στον γκρι κύκλο εδώ που θα δείτε του πλατό. Θα το δείτε αργότερα πώς θα στηθεί. Υπολογίσατε πάνω κάτω τον χρόνο τον έκανα εγώ, ο οποίος δεν είμαι και πολύ καλά στο να δέχομαι οδηγίες. Δεν είμαι επιδεκτικός. Εσείς ξέρετε καλύτερα, ο σύντροφός σας μπορεί να ακούει και να εκτελεί Ελένη. Έτσι. Τον είχες κάνει χελωνάκι την πρώτη φορά και τον πήγαινες μπρος πίσω με... Άλλα μπρος πίσω!
Έτσι. Θέλετε να ξεκινήσουμε τα φονταρίσματα σιγά σιγά. Έχετε κάποια ερώτηση να μου κάνετε? Είπαμε. Πηγαίνει μόνος του, επιστρέφει μέσω των εμποδίων και φυσικά με ένα αντικείμενο στο χέρι. Πρώτα την μπανάνα, σας ταΐζει την μπανάνα, ξαναγυρίζει, παίρνει τις φράουλες, γυρίζει και σας ταΐζει τις φράουλες. Επομένως, η ερώτηση είναι μία και σαφής. Σε πόσο χρόνο θα μπορέσει ο σύντροφός σας στα τυφλά με την καθοδήγησή σας να σας ταΐσει αυτά τα δύο φρουτάκια, και την μπανάνα και τις φράουλες? Θέλετε να ξεκινήσουμε από τον άνθρωπο που φοράει καρό. Έτσι, δημοκρατικά. Εύη. 3,5 λεπτά περίπου. 3,5 λεπτά θέτει η Εύη. Μαρία, τώρα είναι όλα σχετικά. Το πρώτο ποντάσμα είναι σχετικό. Είναι, έχει να κάνει με το τι πιστεύουμε. Εσύ μπορείς να μου πεις ότι ο Χρήστος μπορεί να το κάνει σε 8 λεπτά. Ναι. Δεν έχει να κάνει με τον χρόνο της Εύης. Από εκεί και πέρα, όταν θέσετε το πρώτο σας χρόνο, ξεκινάει το ποντάρισμα μεταξύ σας. Θα βάλω 4 λεπτά. 4 λεπτά βάζει η Μαρία. Μαρίνα μου, σκέψου καλά. Θέλω να σκεφτείτε πάρα πολύ καλά αυτή την πρώτη διαδικασία. Να ξεκινήσετε έχοντας τον τρόπο μετά να το ψαλιδίσετε όσο πρέπει. Δεν θέλω να ξεφύγετε. Α, εγώ θα πω 5 πρέπει λεπτά. Να φάτε κι εσείς την μπανάνα, να δώσετε καθοδήγηση. Θα πω 5. 5 λεπτά η Μαρίνα. Ελένη μου. Εγώ θα πω 7. 7 λεπτά η Ελένη. Επομένως, μέχρι στιγμής η Εύη και ο Ανδρέας έχουν ένα χρόνο στα 3,5 λεπτά. Η Μαρίνα έχει 5. Ο Βασίλης, συγγνώμη παιδιά, έχω κάνει λάθος. Πρέπει να... δεν πάει. Το πάει στον μεγάλο χρόνο. Πηγαίνει στον Βασίλη και στην Ελένη, στα 7 λεπτά. Okay. Επομένως, η κοτούλα πηγαίνει στην Ελένη μέχρι στιγμής. Εύη μου, θεωρώ ότι δεν πρέπει να αλλάξει το χρόνο σου. Είσαι στα 3,5 λεπτά, είναι ο πιο γρήγορος χρόνος. Φυσικά μπορείς, αν θες, να τρομάξεις τις αντιπάλους και να πεις 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Είναι αυτό μια τεχνική. 10 δευτερόλεπτα, σαν τον Μπολτ. Μαρία μου, παραμένεις. Μαρία μου, παραμένεις κι εσύ. Μαρίνα, μέχρι στιγμής είσαι μέσα στο παιχνίδι με 5 λεπτά. Θα πω 3:59. 3:59, πέφτεις 1 δευτερόλεπτο κάτω από την Μαρία. Α, 1 δευτερόλεπτο με Μαρία, 3:59, 1 δευτερόλεπτο κάτω από τη Μαρία. Απλά για ψυχολογικούς λόγους, φαντάζομαι. Ελένη, πήγες και εσύ βρε μάνα μου στο 3:30. Έλατε, ναι, μας έκαψε. Κοίταξε, στη συνεννόηση, όταν προσπαθούσε εσύ να καθοδηγήσεις, είχαμε ένα θέμα τότε με τις χελώνες. Ναι, θυμάμαι, γι' αυτό έχω λάβει τα μέτρα μου. Τώρα πήρα το πτηνό. Θα το κρατήσεις το πτηνό, θα το διεκδικήσεις. Θα το κρατήσω το πτηνό, γιατί ξέρω καλά τον άνθρωπό μου. Ξέρω καλά και εμένα, οπότε θα επιμείνω στην κότα. Κοτόσουπα, Ελένη, προς τον παρόν. Εύη μου, έχεις το πιο γρήγορο χρόνο ακόμη. Να αλλάξει κάτι. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Δεν μπορεί να ανέβει. Από εδώ και πέρα πάμε μόνο προ τα κάτω και δεν μπορούμε να πούμε χρόνο που έχει πει κάποια άλλη κοπέλα. Όχι, άστο εκεί, καλά είναι. Άστο. Παραμένει. Μαρία, προκλητική η Μαρίνα απέναντί σου. Ένα δευτερόλεπτο γρήγορα. Δεν θα γίνω κι εγώ. Δεν ξέρει, αλλά δεν αφήνει τέτοια πράγματα να πάντα. Ζήσαμε ένα τρομερό ποντάρι στο Μαρία. Θα γίνω κι άλλο προκλητική. Μάλιστα. Από 3:29. 3:29 η Μαρίνα προκαλεί πλέον και την Εύη. Όλες σας! Κάθα, όλες σας! 3:28! Θα αλλάξω κι εγώ. 3:29. Θα πάω στο 6:59. Πόσο θα πας? Α, τόσο πολύ. Έλα, μην προκαλείς τόσο. Ψαλίδησες 6:59. 6:59. Ψαλίδησες αισθητά τον χρόνο η Ελένη, 6:59. Εξαιρετικό ποτέ. Νιώθουνε την καυτή της ανάσα στο σφέρκο τους. Παρακαλώ, κοιτά. Κυρία Μαρίνα, αρχίσατε πάλι τα αυτά. Όχι, απλά κάτι με ενοχλεί. Ξέρω, κάτι θα πάρεις. Κάτι, ρίχνει κάτι κλειστές μαχίες προς τα αγόρια. Κάτι είδα κι εγώ. Δεν θέλω να σας κάνω φοιτήλια, μάνα το δικό σου. Τι έγινε? Τι έγινε, Μαρινάκη? Βγάλε στα παιδιά. Η καφέ, η καφέ, η άνοιξε. Λοιπόν, 3:29. Και άμα τα κάνει. Το έκανες αυτό στην Εύη. 3:28 έχω να πω. 3:28 η Εύη, ψαλιδίζει σιγά και σταθερά. Άντε να πούμε ένα 3:27. 3:27 η Μαρίνα χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αρχίζουν και ανάβουν τα στοιχήματα. Η Ελένη κρατάει το πουλερικό σταθερά στα χέρια της. Χαλάει. Κάνει την αλανιάρα και την εξημερώνει. Μαρία μου, εγώ εκεί, σταθερή. Όχι ρε. Η Μαρία. Πρώτη φορά, ναι. Η Μαρία, σταθερή, η Μαρία του Χρήστου, σταθερή, αυτή που ξέρω εγώ. Μάλιστα, σταθερή στα 4 λεπτά. Χαλαρώνει και η Μαρίνα, λέει εντάξει, άστο, δικιά μας είναι αυτή, την έχω του χεριού. Εύη μου. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τον αντίπαλο. Ακριβώς. Το σε είναι ο πρώτος γύρος για 1000 πόντους. Πρέπει να γίνει μια αναγνωριστική όσον αφορά τα πονταρίσματα. Σωστά, σωστά. 3:25. 3:25 η Εύη, αργά και σταθερά, ξαναπέρει την πρωτιά. Πάει την Μαρίνα, το χρόνο της Μαρίνας. Η Μαρία παραμένει στα 4 λεπτά μέχρι στιγμής. Διαβάζει τις αντιπάλους η Μαρία. 3:24. 3:24 η Μαρίνα. Την ενδιαφέρει η πρωτιά,
σε αυτή τη φάση. Ενώ η Μαρία θεωρώ ότι κρατάει μια απόσταση ασφαλείας από τις άλλες. Ναι. Προσπαθώντας να δει αν. Σουλιάστε να φαγωθούν αυτοί. Κάτσε να δούμε τι θα το πάνε. Το φτάσουμε στο ένα λεπτό και θα κλαίνουμε και δύο μετά. Θεωρώ ότι το ένα λεπτό δεν θα πρέπει να το αγγίξετε, να μείνετε μακριά από τέτοιους χρόνους. Έτσι είναι μια διαδικασία. Εκτός αν έχετε, ρε παιδί μου, το τηλεκατευθυνόμενο. Το κάνετε κατευθυνόμενο, το στέλνετε για πράγματα να πάει να πάρει περίπτωση. Το ξεχάσαμε σπίτι. Δευτερόλεπτα είναι πίσω. Για τρία λεπτά είναι καλά. Κατέβα λίγο. Μιλάμε πάντα για άνθρωπο. Μιλάμε πάντα για άνθρωπο, παιδιά. Συγγνώμη, γιατί το χάσα λίγο με τους χρόνους. Πες μου. Λέω στο λεπτό και στο δευτερόλεπτο. Εγώ φαντάστηκα, τον έχω κάνει εικόνα να μην πηγαίνει όπως εσύ, βρε Γιώργο. Κοίτα, εγώ πάω λίγο, είμαι και, κάποια ηλικία τώρα. Μην πάω από πέσιμο, δηλαδή θα είναι περίεργο. Είναι δύσκολο τα μάτια μου, γιατί φρενάρει. Είναι δύσκολο. Αυτά είναι νέα παιδιά, αθλητικά. Βέβαια δεν θα ξέρουν και την πίστα πώς θα είναι. Τώρα την βλέπουμε και λέμε εύκολο. Ναι, θα είναι λίγο πιο κυκλική. Σκεφτείτε ότι το κάνετε αυτό γύρω-γύρω εδώ από όλο τον πάγκο μας. Χρήσιμη πληροφορία. Εύη μου, μέχρι στιγμής είσαι ένα δευτερόλεπτο πίσω από τη Μαρίνα. Η Μαρίνα είναι μπροστά με 3.24. Ακολουθεί η Μαρία γύρω στα 30 κάτι δευτερόλεπτα πιο πίσω, στα 4 λεπτά, θεωρώντας αυτό το χρόνο εφικτό. Και η Ελένη είναι σταθερά εκτός μάχης. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία μέχρι στιγμής. Φυσικά όλα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν όταν αρχίσω να μετράω αντίστροφα, το οποίο θα αρχίσω να το κάνω από τώρα. Σε 3.23 Εύη, ξαναπαίνει μπροστά. 3.22 Μαρίνα. 3.21 η Εύη. Αρχίσαμε. 3.20 Μαρίνα, κάτι μου θυμίζει αυτό, ανάβει η μάχη. 3.15. 3.15 η Εύη. Και ξυνίζει τη μούρη Μαρίνα. Δεν το περίμενα αυτό, δεν την εισηγήσει καλά. Πόσο πιο κάτω στον αντίπαλο. Μ' αρέσει να ξεχωρίζει τα στοιχήματα. 3.14. 3.14 ξανά φλερτάρει η Μαρίνα με το χρόνο της Εύης. 3.15. 3.14, 3.15 παραμένεις. Όχι, να αλλάζει, είναι το 15. 2. Εύη, έχεις πει 3.13. Ναι, 3.13. 3.12 η Μαρίνα. 3.11 η Εύη. 3.10 η Μαρίνα. 3.9 η Εύη. 3.8. 3.8 η Εύη. 3-8 η Εύη. Εγώ 3-8. Έχεις 3-8. Αυτή 3-8. Α, συγγνώμη, 3-7. 3-7 η Εύη. 3-6. 3-6 η Μαρίνα. 3. Μα ξεμείνετε πάντα από μένα. Τι γίνεται σήμερα. 3-5. 3-5 η Εύη. 3-4. 3-4 η Μαρίνα. 3-3. Τι είπες. 3-2. 3-2. Ποιος κέρδισε. Η Μαρίνα κάνει το top 3-2. 3-2 η Μαρίνα, παιδιά, έχει, νομίζω έπαθε την οντίτιδα ο άνθρωπος που πατάει τα πλήκτρα στο κοντρόλ. 3-1 είπε. 3-1. 3 λεπτά. 3 λεπτά και δεν πάει παρακάτω η Μαρίνα και είναι 3 λεπτά. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται πιο κάτω. 3. 2-59. 2-59 η Εύη και νομίζω στραβώνει λιγάκι τους σταγόνους του Μαρίνα. Δεν μπορώ άλλο, βάζε. Παραμέντικο. 3. 2. Σταμάτα και εσύ μας κατέστρεψες. 2-58. 2-58. 3. 2.57. 2.57. Ελίξτε κι εσύ. Πώς δεν με αφήνετε. 2.56. 2.56. 3.2. 2.55. 3.54. Θέλετε να βρείτε να πάω να πιω ένα σπρεσάκι να γυρίσω, γιατί μου κάνετε τα νεύρα, τρέμει το χέρι μου. Ανακεφαλαίωση. 2.54. 2.54 είπες. 2.55 η Εύη που δεν αφήνει. Εγώ είπα 54. 54 εσύ, 55 η Εύη. Δεν έχει προλάβει ο άνθρωπος, παιδιά. Τι θα προλάβει, τότε. Πιο κάτω θα πας. Τι είπες. Το θέμα είναι να μπορεί να τα κάνει ο δικός σου. Εγώ δεν μπορώ να το πάω. Γιατί να μην τα κάνει. Να τσάκω. Καλή τύχη. Ένα στενοφόρο παρακαλώ. Μετά δεν θα έρθει σπίτι. 2.50. Είπε 2.50. Ναι. Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εσύ μπορείς το στάλεπτο μωρό μου. 2.49 είσαι. 3, 2, 1. Τέλος, τι κοιμάσαι, άντε πια. Παναγία μου, δεν το λύγαμε ποτέ. Πόπο. 2.49 η Μαρίνα, αυτός είναι ο πιο γρήγορος χρόνος. 2.50 η Εύη, ένα δευτερόλεπτο παραπάνω. Έτσι, 4 λεπτά έχει η Μαρία, η οποία έμεινε ακλόνητη εκεί στο στοίχημά της και φυσικά 6.59. Ελένη μου, παίρνεις το Βασίλη, πάρτε στο κόκκινο αυτοκινητάκι και θα μου το κλείσω το μαγαζάκι και πάμε να δούμε τι θα γίνει εδώ. Στο My Man Can στα τυφλά. Λοιπόν,
Εδώ είναι ο Χρήστος και η Μαρία. Έχουν κάνει το τρίτο χαμηλότερο ποντάρισμα. Έτσι, υψηλότερο μάλλον σε χρόνο. Είναι 4 λεπτά το στοίχημά τους. Μία μπάνανα και τρεις φράουλες που περιμένουν εκεί στην άκρη του δωματίου. Περιμένουν να βρουν το στόχο τους. Ο στόχος είναι το στόμα της Μαρίας. Μόλις μπήκε η τρίτη φράουλα στο στόμα της Μαρίας, τότε τελειώνει ο χρόνος σας. Okay. Φριστάρα απλά τα πράγματα. Αν τύχει και σου σπάσει εδώ η μπανάνα την ώρα που την ταΐζεις, θα έχω εγώ δίπλα ολόκληρη μπανάνα να σου ξαναδώσω στο χέρι, να την ανοίξεις γρήγορα και να ταΐσεις τη Μαρία στο στόμα. Εντάξει, την ταΐζεις γενικά στο στόμα. Τη Μαρία, είσαι τέτοιος άνθρωπος. Τέτοιος είσαι, Λοιπόν, Χριστάρα, και οι φράουλες, αν πέσουν, θα έρθω εγώ δίπλα σου, θα μείνεις εκεί ακίνητος. Εντάξει, έτσι και θα στις δώσω εγώ στο χέρι για να την ταΐσεις. Έτοιμος λοιπόν, ο Χρήστος μετράει μαζί σε 3, 2, 1. Πάμε! Όχι, δεξιά, λίγο δεξιά. Δεξιά, αγάπη μου, δεξιά. Γύρνα, εκεί ολευθεία. Πήγαινε. Ωραία. Πήγαινε. Προχώρα, αγάπη μου, δεν έχει τίποτα μπροστά. Προχώρα. Πιο γρήγορα, ρε μωρό μου. Μπράβο, στοπ. Εκεί το τραπέζι, πάρ' την μπανάνα. Αριστερά. Προχώρα. Εκεί είναι κάπου το σκαλάκι. Ανέβα πάνω. Όπα, παιδιά. Και προχώρα. Πάμε. Μπράβο, Χριστό. Μπράβο, πατάς τώρα πάνω. Μπράβο και κατεβαίνεις τώρα. Κατεβαίνω. Πάμε, μωρό μου, έλα, πάμε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αριστερό. Τι αριστερό. Το πόδι, μέσα. Πάμε, δεξί, ναι. Μπράβο. Όλα τα λάστια πρέπει να φτάσουν. Άνοιξε την μπανάνα και φέρ' τη μου. Πού είσαι, έλα, εδώ, μην πέσω πάνω στο τραπέζι. Προχώρα λίγο. Μην πέσω πάνω στο τραπέζι. Προχώρα. Ναι. Okay. Έλα. Πάει. Πάει, γρήγορα. Πού είσαι. Πάμε πιο γρήγορα. Ας έχεις το μίξο, πέλα. Ρε, μεγάλη μπανάνα να μου τη δώσω. Πάμε. Ωραία, ναι, μωρό μου, μάσα πιο γρήγορα. Πόσο χρόνο έχουμε. Έλα. Τι άλλα, έχει άλλο. Έχει κι άλλο. Μπράβο. Κάτσε να πάρω εγώ την μπανανόφλη να μην γίνει κανένα τύχημα. Πάμε. Λοιπόν, όντως είχα τελειώσει όλη η μπανάνα. Μπράβο. Πού πάω. Όχι. Θα οδήγησε. Μωρό μου, καλά πήγανε. Γιατί έφυψες δεξιά. Αφού μου λέει όχι. Δεξιά. Εδώ. Όχι, ναι. Πήγανε λίγο ακόμα. Όλη ευθεία. Πάμε. Λίγο προς τα αριστερά. Εκεί πάμε όλη ευθεία. Λίγο αριστερά. Εκεί όλη ευθεία. Πάμε. Πάρτε, στοπ! Αριστερά σου είναι φράουλες! Αριστερά σου! Εκεί, πάρτε, πάμε! Έλα, πάμε! Δεξιά! Το σκαλάκι είναι λίγο ευθεία, προχώρα! Δεξιά! Αριστερά, βασικά! Αριστερά! Λίγο και πάμε, μπράβο! Πάμε! Κατεβαίνεις τώρα, κατεβαίνεις! Πάμε! Πάμε, πες. Αριστερό μέσα. Βάλ' το. Δεξί μέσα. Αριστερό πάλι, δεξί. Ναι. Κάπο. Το βάλα. Προχώρα. Έλα, πού είσαι. Εδώ. Πού είσαι. Πώς θα τις φάω τώρα. Έλα, φάτες. Έλα, πάμε. Πού είσαι. Πάμε. Βάλτε όλοι στο στόμα. Τι κάνεις. Τέλος χρόνου. Μπράβο, παιδιά. Ρε, χάνεις τον μπούσινο τελείως. Μπράβο, να σε λύσω κιόλας, να πανηγυρίσεις. Λοιπόν, παιδιά, τα πήγατε πάρα πολύ καλά, ειδικά αυτό το που το έλεγες δεξί, ενώ αυτός είχε στρίψει και ήταν αριστερό. Μπράβο, πολύ καλή Μαρία, ήταν σαν να βλέπεις σε καθρέφτη το σύντροφό της, τον άνθρωπό της. Μαρία και Χρήστος τα κατάφεραν, πάμε να δούμε τι χρόνο έχουν πετύχει. Θέλουμε 4 λεπτά ακριβώς. Αν είναι κάτω από 4 λεπτά ή έστω 4 λεπτά, σημαίνει ότι έχετε κερδίσει. Διώχνετε τον Βασίλη και την Ελένη από το κόκκινο αυτοκινητάκι που ελπίζουν σε αποτυχία σας. Το βλέπω στο βλέμμα σας. Για να δούμε το βίντεο γκολ. 2:44 παιδιά, συγχαρητήρια. Είναι πολύ κοντά στο μυαλό. Ναι. Βασίλη και Ελένη, κατεβαίνετε από το κόκκινο αυτοκίνητο τώρα που κάνατε ακριβώς. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι κάνατε. Τα υπόλοιπα στοιχήματα είναι στο 2:49 και στο 2:50. Τα πήγατε πάρα πολύ καλά, ούτε μισό λάθος επομένως. Τα στοιχήματα των παιδιών μπορούν να πραγματοποιηθούν αρκεί να είναι αλάνθαστοι. Πάμε να δούμε τι θα κάνει το δεύτερο ζευγάρι. Εδώ είμαστε με το δεύτερο ζευγάρι, τον ψηλό
Πολύ ψηλό σε θέλω. Ο Ανδρέας με την Εύη. Παιδιά, ο Χρήστος και η Μαρία κάνανε ένα χρόνο μέσα στο ποντάρισμά σας. Πολύ κοντά στο ποντάρισμά σας. 2.44 κάνουν το παιδιά. Ανδρέα, ο Χρήστος ήταν αλάνθαστος. Δεν σκόνταψε πουθενά, ακολούθησε σωστά τις εντολές. Πιστεύεις ότι μπορείτε να ακολουθήσετε παρόμοια τακτική, εσύ με την Εύη? Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι, αυτό άδειξε. Εύη μου, είσαι καλή στην καθοδήγηση. Το έχεις ξανακάνει. Έτσι. Φαντάζομαι. Πρέπει να το κάνεις άλλη μια φορά, αυτή τη φορά στα τυφλά. Αριστερό από εδώ, έτσι. Σε λέει, βάλε τα γυαλιά έτσι όπως είναι ακριβώς. Αριστερό, σκόρδο κρεμμύ. Σκόρδο κρεμμύ. Α, όχι. Αριστερά. Όπω φίλε, βλέπω. Total blackout. Βάζουμε το λαστιχάκι λίγο εδώ πέρα να τεντώσει. Να δουν τα μάτια έξω. Έτοιμο ο Ανδρέας. Πλήρες blackout. Ο χρόνος που πρέπει να κάνετε είναι 2:50 ακριβώς. Επομένως, με το δικό μου σύνθημα, Εύη, θα σε φέρω τρεις γυροβολιές. Και σε 3, 2, 1, έφυγες. Πάρ' το ευθεία, δεξιά, λίγο δεξιά, ένα βήμα δεξιά. Εκεί, ευθεία πάρ' το τώρα. Δεξιά, ευθεία, γρήγορα, έλα, τρέχα. Αριστερά, λίγο, αριστερά, ευθεία, πάρ' την μπανάνα. Λίγο αριστερά, ευθεία, πάρ' το, ευθεία, ναι, είναι το εμπόδιο, γρήγορα, έλα, γρήγορα, έλα, αριστερά, όχι, λίγο δεξιά το πόδι σου, εκείνο το αριστερό. Ναι, μπράβο, μέσα, αριστερό, δεξί, έλα, καθαρίστε την, έλα. Το ήξερα τι θα γίνει αυτό. Συνεχίστε, παιδιά. Έλα, γρήγορα. Δεν είναι για το κουτσά το τρίτο. Έλα, πάτε την μπανάνα στο. Επίτηδες το βάλανε. Τελείωσε η μπανάνα. Φεύγω. Όπα, γύρνα, έπεσε ένα κομματάκι, πρέπει να την ταΐσεις. Πού είναι? Μπράβο, ψάξε, μπράβο, αυτό ήτανε. Έλα, πού είσαι, μπουκώσε. Δεξιά, ευθεία. Όχι. Δεξιά, ευθεία. Ευθεία, μπράβο, πιάσε. Ευθεία, όχι! Κάνε αριστερά. Πες το γρήγορα. Έλα, γρήγορα πίσω. Έλα, μπροστά, πίσω. Γρήγορα, αριστερό, δεξί, γρήγορα, έλα. Περίμενε. Έλα. Έχει τρεις στο στόμα για να λήξει ο χρόνος. Τέλος χρόνου! Μπράβο, παιδιά! Σαμποτάζ. Μπράβο, Εύη μου. Μπράβο. Δεν πειράζει. Ο χυμός ήταν μέρος του βαθμού δυσκολίας. Μισός διαδικασίας. Εύη μου, θα τα φτιάξουμε όλα. Μην αγχώρεις, θα τα στείλουμε καθαριστήριο. Θα σου πάρουμε καινούργια, τα πάντα θα πάρουμε. Η ψυχρολουσία πάντως ήταν ένα... Το βλέμμα σου ήταν απίστευτο. Λοιπόν, έτσι παρά το ατυχηματάκι, εκπληρώσατε την διαδικασία, την ολοκληρώσατε μάλλον. Μένει να δούμε αν έχουμε πετύχει τον χρόνο των 2:50. Εύη μου, πώς το βλέπεις? Προσπαθώ να το συγκρίνω με την επίδοση που είχε ο Χρήστος. Πήγε χωρίς να κάνει κάποιο λάθος. Βέβαια, και εσείς δεν καθυστερήσατε. Καθυστερήσατε λίγο όταν έπρεπε να γυρίσεις να πάρεις το κομματάκι της μπανάνας, να ολοκληρώσουμε την μπανάνα. Και η πορτοκαλάδα φυσικά, η οποία σε άφησε λίγο παγωτό. Δηλαδή, την Εύη τουλάχιστον. Εσύ δεν είσαι καλά, τι είχε γίνει. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο γκολ για να δούμε τι χρόνο κάνατε. 2:50 θέλουμε και πιο κάτω. 2:07. Μπράβο, παιδιά, πολύ πιο γρήγορα από τον Χρήστο. Είχα την εντύπωση πραγματικά λόγω του άγχους και της διαδικασίας ότι ο Χρήστος ήταν πιο γρήγορος. Παρ' όλα αυτά, Ανδρέα, μάλλον είχες ανοίξει το βήμα σου και ήσουν πιο γρήγορος. Χρήστο και Μαρία, πρέπει να κατέβετε από το κόκκινο αυτοκινητάκι. Παίρνετε θέση, θα τα φτιάξουμε τα ρουχάκια. Εύη, μην αγχώνεσαι. Και μέχρι στιγμής
Χαϊδεύεται τους Κίμιους Πόντους. Για να δούμε όμως τι θα κάνει ο Αλέξανδρος και η Μαρίνα. Σου είπα ότι έπρεπε να το ποντάρω δύο. Ναι. Σου είπα ότι έπρεπε να μην ποντάρω. Αχ, είναι και λίγο βραχνένη. Αλλιώς στο μάξι. Αλλιώς στο μάξι, δεν πειράζει. Γελάς τώρα, γελάς. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Ξέρω γιατί γελάει η Εύη. Η Εύη περιμένει. Περιμένει να δει, έχοντας πλέον και την κόντρα με τη Μαρίνα, αυτό με το δευτερολέπτου. Βλέπεις το ολόλευκο φόρεμά της και περιμένει. Ξέρεις τι ωραίο που θα είναι εκεί πέρα, ένα κίτρινο. Μάλλον θα δείξει, θα δείξει. Μένα στο κίτρινο δεν φαίνεται. Θα γράψεις, ένα είσαι κουμπλέ, είσαι μια χρωματική ομορφιά. Παρακαλώ. Φεύγω από εδώ και όταν θα ξαναπάω από εδώ ή από την άλλη. Πού πας, πότε θα γυρίσεις, τι θες να μην. Γυρνάω, φεύγω από εδώ έτσι. Ας το πάνω. Να γυρνάω. Μετά θα ξαναφύγω όπου θέλω. Πας αριστερά, παίρνεις την μπανάνα, γυρίζεις κεντρικά. Πας δεξιά, παίρνεις τις φράουλες, γυρίζεις κεντρικά. Μαρίνα. Δέστε μου τα μάτια, να μην το μέρα. Όχι, Παναγιά μου. Θα το έχεις ξανακάνει φαίνεται. Αυτό με το δέσιμο. Μπορεί και να το έχουμε ξανακάνει. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ενδιαφέρον τα πράγματα μαθαίνουν. Λοιπόν, να γράφει την μάρκα προς τα πάνω. Έτσι, μπράβο. Έτσι είναι το σωστό. Και αλλιώς θα σας αγύπα. Γυμπαετέ. Γυμπαετέ μου. Έλα, δώσε ένα φυλάκι, αγόρι. Μετάξει. Από εδώ. Ένα φυλάκι, δώσε ένα φυλάκι. Γύρνα, ευθεία, όλη ευθεία. Έτσι. Πήρε λίγο ξόφατσα. Λοιπόν, Αλέξανδρε μου, 2 και 49 είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο θα πρέπει να ολοκληρώσεις την δοκιμασία. Έτσι. Εδώ, δεν με ακούσετε, δεν με ακούσετε. Εδώ είμαι. Με ενδιαφέρει, δεν μιλάς. Λοιπόν, 2 και 49. Αν το καταφέρεις, σημαίνει ότι ο Ανδρέας και Εύη φεύγουν από το κόκκινο αυτοκινητάκι, εσείς παίρνετε τους 1000 πόντους. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Όταν μπήκε η τρίτη φράουλα μέσα στο στόμα της Μαρίνας. Ολόκληρη! Θα μπει! Έτσι, θα μπει! Θα χωρέσει! Θα καταφέρετε να σταματήσετε το χρόνο και εφόσον το έχετε πετύχει, θα είστε νικητές. Έτοιμος λοιπόν? Είμαι έτοιμος. Πολύ πλάτη έχει αυτό. Δεν είχα. Βάλτε μου. Ευχαριστώ. Πάμε. Σε 3, 2, 1. Βαράς. Έφυγε! Τρέχα όλη ευθεία! Τρέχα όλη ευθεία! Όλη ευθεία! Λίγο αριστερά. Ευθεία παίρνει την μπανάνα και τρέχει. Πάρτι να και τρέξει εδώ. Τρέχα! Πάνω! Ανέβα! Ανέβα! Αριστερό δεξί, πηδάς μέσα στα λάστιχα! Αριστερό δεξί! Αριστερό δεξί! Δίπλα! Δίπλα! Αριστερό δεξί! Ένα αριστερά, ένα δεξιά! Έλα! Αριστερό δεξί! Αριστερό δεξί! Ευθεία! Άνοιξε την αγρήγορα! Δώσ' την άουλη! Έλα, έλα, έλα! Πρόσεχε! Έλα, μωρό μου, φάει, φάει, γρήγορα! Μη γελάς και τρώγε! Έλα, μωρό μου, είμαστε. Ιστορία αγάπης. Έλα, τι θα γίνει, α. Ήθελα αυτό να το δω από κοντά. Τρώγε. Πού πάω. Πού πάω! Φύγω! Αλήνε! 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 Ακόμα την τρώσε 10 ώρες να φας μια μπανάνα! Έλα, 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 έλα! 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 Τέλος χρόνου! Τελείως, παρετούμε! Πολύ ώρα καλή φορή το πανένα. Τι ωραίο πράγμα. Κάνα πήγα μόνος και γύρισα και μόνος και ακόμα τρως. Δεν ξέρω αν πετύχα τον χρόνο η ευχή της Εύης έγινε πραγματικότητα. Πάει το λευκό το φόρεμα, το ρημάξατε. Αμάν, αμάν, αμάν. Δεν φταίει αυτός. Το ξέρω θα γίνει στραβή. Δεν φταίει. Μου δίνει παρά μου το πίσω. Σε μάτια σε παιδί μου, σε μάτια σε άλλη. Σε συγγνώμη. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε καταφέρει, παιδιά. Εντάξει, ήταν συγκλονιστικό ο τρόπος. Δηλαδή, άμα το έχουμε καταφέρει, χαλάει το φόρεμα. Λοιπόν, όλος ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε ήταν πραγματικά η εξέλιξη του ανθρώπου. Δηλαδή, βγαίνοντας από τις σκηνές. Ήταν μαγικό. Ήταν λίγο η μπανάνα, λίγο το στήσιμο εδώ με επηρέασε η αλήθεια. Είναι. Λοιπόν, 2 και 49 ο χρόνος, συγχαρητήρια παιδιά, μας κάνετε και πεθάραμε στο γέλιο. Πάμε να δούμε αν τα παιδιά στο βίντεο γκολ εδώ δεν έχω χάσει την μπάλα.
αν έχουν καταφέρει το 2.49. Για να δούμε. 1.42. Έντομα, μπράβο. Τα παιδιά κατάφεραν και κέρδισαν την πρώτη δοκιμασία και κέρδισαν εκείνους πόντους. Το απολαμβάνουνε. Με λιγόσανε. Φέρτε μου μπανάνες. Λοιπόν, φέρτε τις μπανάνες και πάμε στη δεύτερη δοκιμασία. Έλα, πάρε. Πάρε μπανάνες, πάρε. Γύρνα! Πίσω! Δεν έχει βγει το τέταρτο! Μάτιες ανάσες! Μάτιες! Έλα, Αλεξανδρέλα! Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο και στη Μαρίνα. 1000 πόντι για σας από την πρώτη δοκιμασία. Συγκλονιστική, χειροκροτάει μόνο της η Μαρίνα. Ήθελα να πεις, Αλέξανδρε, με ποιο τρόπο ρε φίλε κατάφερες και έκανες το μισό της πίστας χωρίς οδηγίες. Βλέπαμε την Μαρίνα ότι είχε ένα θέμα με την μπανάνα, με την κατάποση της μπανάνας. Έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ από το μέγεθος, από τον τρόπο που τη σερβίρισες. Το πίεσες λίγο σαν, σαν να προσπαθείς να κάνεις φρουτόκρεμα. Και την άφησες εκεί από ήθελα να κάνω. Εσύ έφυγες. Λαγωνικό. Κοίτα, σε έβλεπα πριν ξεκινήσουμε ότι ο Αλέξανδρος έκανε κάτι τέτοιο. Σταματούσε, κοίταζε, έκανε έτσι και μετά. Μύριζα. Μυριστεί τη διαδρομή. Την είχε. Έχεις με θέματα ισορροπίας, τα πας καλά γενικά, έτσι. Ναι. Τίποτε σε αεροπλάνο έχεις πετάξει να κάνουν τέτοιες μανούβρες και να. Πολλές φορές. Δεν ζαλίζεσαι, έτσι. Okay. Με νανουρίζει. Σε νανουρίζει. Δεν φοβάσαι δηλαδή το άγνωστο. Αν σου αφαιρέσουν κάποιες από τις αισθήσεις, μπορείς να συνεχίσεις μόνος σου. Κοιτάω τις άλλες αισθήσεις που έχω. Ναι. Και δεν πιο όλες οι αισθήσεις μου οδηγούν σε σένα. Ωραίο κομμάτι, ποια το έλεγε αυτό. Για 2 πόντους, πια το λέει αυτό. BG's. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βιντεάκι με το replay, παιδιά. Ήταν συγκλονιστικό το πώς κατέληξε αυτή η μάχη με την μπανάνα. Μάλιστα, εδώ βλέπουμε την έξοδο του Αλέξανδρου, συγκλονιστική. Εδώ έχει νηλατή. Ο κόσμος, γιατί δεν προκαλά. Καταπληκτικό και η απομάκρυνση της Μαρίνας, σκεπτόμενη το ακριβό φορεμά της, επιστροφή με το σωστό τρόπο. Δένει τα χέρια μόνη της και 3-0. Παιδιά, μπράβο. Συγκλονιστική εκτέλεση. Χύσαμε 2 ποτήρια σε όλη αυτή τη μάχη. Και στο τέλος είχαμε νικητήριο ζευγάρι, τον Αλέξανδρο και τη Μαρίνα. Πάμε τώρα στην δεύτερη δοκιμασία σιγά-σιγά. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα τα πούμε λιγάκι. Χριστάρα. Θα γίνει σκληρό παιχνίδι τώρα. Θα γίνει σκληρό παιχνίδι. Αυτό το παρατήρησα. Υπάρχει μια μάχη μεταξύ τη Μαρίνα και τη Εύη. Ένα ακήρυχτο πόλεμο. Εσύ, Μαρία μου, δεν έχει μπει ακόμα στη μάχη. Θυμάμαι από το προηγούμενο επεισόδιο, με αυτά τα χτυπήματα που είχε με τα δευτερόλεπτα. Ακήρυχτο πόλεμο, Εύη. Καλά, δεν τα λέω. Τη βλέπει λίγο έτσι με μισό μάτι. Θα συνεχιστεί αυτή η μάχη ανάμεσα στον Ανδρέα και στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, ψήλω χαλαρό τώρα με του χίλιου πόντου. Έχει χαλαρώσει. Γενικά είμαι χαλαρό εγώ. Εγώ ήρθα να το δει, οπότε. Πάντως θα πρέπει να χαλαρώνετε γιατί αυτή η δεύτερη δοκιμασία δίνει 2.000 πόντους. Επομένως, Χριστάρα, επανέρχομαι σε σένα. Θέλω να μου πεις πώς έχεις δει την μονομαχία μέχρι στιγμής. Έχεις ζυγίσει τους αντιπάλους. Ναι, τους έχω ζυγίσει. Περίμενα να ρίξουν λίγο το χρόνο περισσότερο τα κορίτσια πριν. Αλλά εφόσον δεν έγινε, θα γίνει τώρα απεχθή σκληρό πόκερ, πιστεύω. Γιατί εγώ κοτόπουλο δεν θέλω να πάρω. Οπότε... Κοτόπουλο δεν θες να πάρεις το κουλερικό. Πάρ' το, καλό είναι. Το ίδιο λέει. Θα παίξουμε. Συμμετέχει. Πέρα, Ανδρέα μου. Ανδρέα, πώς την είδες τη μάχη. Την κάνατε κι εσείς τη ζημιά. Πλέον φοράει. Ξεκινήσαμε. Πλέον φοράει ένα πολύ ωραίο έτσι βραδινό ένδυμα. Ναι. Σκούρο. Ήταν καλή κατεύθυνση. Πάμε στα λεύρη τώρα. Και έτρωγε πιο γρήγορα η Εύη. Έφαγε πιο γρήγορα από τη Μαρίνα. Βασίλη, εσύ είστε κοντά. Την πετούλα μου, εντάξει, οκ. Χαρά. Κομπλέ, το ζήσαμε σαν τηλεθεατέ και εμεί και γελάσαμε πολύ πάντω. Ούτω ή άλλω, εσεί με τη συνεργασία δεν τα πάτε και πολύ καλά. Ναι, κάπου το χάσαμε το προηγούμενο και φοβηθήκαμε. Θεματάκι. Αλέξανδρε, επανέρχομαι σε σένα και θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για θέματα πρώην. Άνοιξε τώρα! Ακούμε όλα, Γιώργο! Θέλω να πει γενικά, κατά τη διάρκεια της σχέσης σας, της σύντομης σχέσης... Άστε σε έτσι όλο το παιχνίδι. Και μετά το Powerblock, αν έχεις δεχτεί κανένα τηλέφωνο από πρώην σχέση σου, παιδί μου, με ένα νεύμα μπορείς να απαντήσεις, δεν χρειάζεται να πεις. Ένα τηλέφωνο, τι κάνεις έτσι από ενδιαφέρον, τίποτα.
Βασίλη μου, εσύ. Εγώ τόσα χρόνια τώρα, εντάξει, τα έχουμε λύσει αυτά. Τα έχουμε λύσει. Πότε όλε. Δεν υπάρχει καμία. Κάτσε μάλλον να μην πέφτουν πάνω στο τζάμι και ακριβώ. Μπράβο, αγόρι μου. Με τα λιμένα σου. Απλά θέλω να δω να ανεβάσω λίγο την πίεση γιατί σα βλέπω λίγο χαλαρέ. Ανδρέα μου. Εγώ στα τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Για άλλον μιλάμε, εσύ κοπάλα στο τζάμι. Γιατί δεν μιλάμε για σένα, για το δικό σου ηρέμησε. Όχι, δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Καλά, εγώ είναι πολύ νωρίς και δεν νομίζω να έχουμε, αλλά... όπως ένα μήνυμα, τίποτα, τι κάνετε, πάει και πού βρίσκεται... Όχι, όχι. Όχι, έτσι δεν. Γιατί είναι πολύ νωρίς? Είναι πολύ νωρίς για δάκρυα, λέω. Πολύ νωρίς για τη δεύτερη δοκιμασία, να πούμε κάποια κουβέντα, λίγο να περάσει ο χρόνος, να χαλαρώσουν τα παιδιά. Έτσι τα βάλατε και παρακούν να σκοτωθούν. Μου την ευρειάζεις τώρα, έτσι βλέπεις. Λοιπόν, καλό είναι να ανεβριάζει γιατί θέλουμε να μην χαλαρώνουν αυτοί οι μυς του προσώπου. Η μυς του προσώπου είναι η λεγόμενη εκφραστική μυς. Θέλουμε καλή έκφραση στη δεύτερη δοκιμασία. Ο Αλέξανδρος μας είπε πριν ότι αν αφαιρέσει μία από τις αισθήσεις, τότε οξύνονται οι άλλες. Κάτι παρόμοιο θα συμβεί και τώρα. Αυτή τη φορά όμως η όραση θα είναι μια χαρά. Θα είναι εκεί στη θέση της. Θα αφαιρέσουμε μία άλλη αισθήση, μάλλον θα την μπερδέψουμε, δεν θα την αφαιρέσουμε ακριβώς. Και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία μορφή τηλεπάθειας μεταξύ σας. Δηλαδή, όταν μιλάει η Μαρία στο σπίτι και θέλει να σου εξηγήσει κάτι, ας πούμε, το καταλαβαίνεις με την πρώτη. Εγώ έχω τρομερό θέμα. Να μου πούνε κάτι και να το καταλάβω. Δηλαδή, κάτι το οποίο όπως το έχουν επεξεργαστεί οι γυναίκες στο μυαλό τους. Έχεις τέτοια θέματα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κομμάτι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είναι διαφορετικά ο εγκέφαλος μας. Είναι και αποδεδειγμένο. Διαφορετικά γυναικών και άντρων εννοείς. Ναι, οι γυναίκες, ας πούμε, μπορούν να συνδυάσουν και τα δύο ημισφαίρια του κεφάλου, νομίζω. Εμείς, είναι αυτό που λέμε ότι ένας άντρας δεν μπορεί να κάνει δύο δουλειές ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να παίξω, ας πούμε, το. Πώς λέγεται αυτή η ταινία, βρε Βασίλη, η αποστολή του Ρόμπερτ Ντε Νίρο να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ. Πρέπει να σταματήσω αυτό για να παίξω αυτό, κατάλαβες. Πρέπει να αυτό. Να παίξω και να παίξω πολύ. Φλογέρα, έμαθα. Φλογέρα μου έμαθα ένας ουρολόγος. Ουρολόγος. Ουρολόγος, ναι. Βοηθάει κάπου. Έμενε κάτω στο σπίτι μου και έπεσε φλογέρα και μου είχε μάθει φλογέρα. Δεν βοηθάει κάπου γενικά. Όχι, είχα ένα ατύχημα στο κοινή και μου βοήθησε γενικά πώς να βάλω τα δάχτυλα. Μετά λέω, αφού έμαθα, ας μάθει φλογέρα. Σε αντίθεση με τις γυναίκες λοιπόν που μπορούν να κάνουν 5-6 πράγματα ταυτόχρονα. 5-6 πράγματα ταυτόχρονα. Με τα χέρια, είναι... με το στόμα, με τα πόδια. Να σιδερώνουν με τον πόδι, να μαγειρεύουν με τα χέρια. Ακριβώς. Εγώ έχω γενικά πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να μου μεταφέρουν οι γυναίκες το σκεπτικό τους. Να μου πούνε δηλαδή τι εννοούν όταν λένε μια ατάκα. Εσύ, Ανδρέα, έχεις μπερδευτεί ποτέ? Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρουν τι θέλουν. Δεν ξέρουν τι θέλουν. Και δεν ξέρουν πώς θα το εκφράσουν. Δώσε μου ένα παράδειγμα. Δώσε μου ένα παράδειγμα, Ανδρέα, γιατί ανοίγεις θέματα τώρα. Ανοίγεις θέματα και κουβάτι. Ή από μέσα. Ποιος κάνει και εγώ με τον Ανδρέα εδώ. Κορίτσια, τι είμαστε. Α, ναι. Γυναίκες, τι θέλουμε. Δεν ξέρουμε. Πότε. Τώρα. Δεν έπρεπε να πάμε εκεί, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Στο τέλος καταλήγει ότι δεν έπρεπε να καν να ξεκινήσει από το σπίτι. Και έπρεπε να μην την ακούσει. Λάθη μαζεμένα. Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Αρχίζει όλο, είναι μια ταινία ολόκληρη. Ο άλλος είχε πει κάτι άλλο για μας. Μετά είδα εγώ πώς με κοίταζε, είδα εγώ τι ήθελε να πει αυτή. Διπλωματία, βλέπουν πίσω από τα κρυμμένα χαρτιά, ανακαλύπτουν πράγματα, προθέσεις του κόσμου. Και εμείς πραγματικά εκεί στεκόμαστε χαζοί και λέμε σοβαρά για τόσα πολλά πράγματα. Όταν πήγαμε για καφέ και εγώ δεν είχα ιδέα. Αυτή είναι η έκπληξη. Τι πλεκτάνη ήταν αυτή. Είμαστε πιο straight εμείς στη σκέψη. Ό,τι λέμε αυτό εννοούμε. Ή δεν καθόμαστε να τα αναλύσουμε τόσο. Σε διαφορετικά επίπεδα. Εσύ, Βασίλη, που είσαι και ένας άνθρωπος της διπλωματίας. Δεν καταλαβαίνω μερικές φορές πώς καταλαβαίνει τον άλλο άνθρωπο και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή. Ακριβώς. Τον ψυχολογεί απόλυτα και εγώ λέω τι έγινε τώρα. Την πατήσαμε και δεν το πήραμε. Τον ψυχολογεί όμως απόλυτα ή φαντάζεται πράγματα. Όχι, τον ψυχολογεί τελικά. Α, εσύ είσαι διπίση. Όχι, τελικά τον ψυχολογεί. Και έχουμε φέρει κόντρα δηλαδή σε ανθρώπους του περιβάλλοντος σχετικά. Φίλους, ξέρεις τώρα. Και έχω κάνει εγώ το λάθος τελικά. Έχεις να δώσεις κάποιο παράδειγμα. Το ψυχολογεί το πιο εύκολα από μένα. Ναι. Από σένα. Εγώ είμαι λίγο, δίνω ευκαιρίες, ξέρεις, πιο χαλαρός, πιο έτσι. Εμείς γενικά όλοι χαλαροί είμαστε. Είμαστε χαλαροί. Είμαστε μπλεγμένοι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αυτό προσπαθώ να καταλάβω πώς θα το αποφύγουμε. Αλέξανδρε, εσύ. Όταν ακούω τη λέξη γυναίκα, κάνω έτσι. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Ψηλά τα χέρια. Λοιπόν, ας περάσουμε στη δεύτερη δοκιμασία, παιδιά, γιατί αυτή η δεύτερη δοκιμασία δίνει 2.000 πόντους. Σας οδηγεί κατευθείαν στο μεγάλο τελικό, γνωστή διαδικασία. Εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε άντρες και λέμε
αυτό που θέλουμε να πούμε με μια κουβέντα. Δεν το πάμε περιφραστικά, δεν το αναλύουμε σε διαφορετικά επίπεδα. Δεν βλέπουμε τι κρύβεται πίσω από τη λέξη. Λέμε τη λέξη. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη δοκιμασία. Εμείς θα πούμε τη λέξη. Αυτή είναι η λέξη, κυρίες μου. Μπαμ! Αυτές θα πρέπει να βρουν τη λέξη αφού μπερδέψουμε λιγάκι μία από τις πέντε αισθήσεις. Ποια είναι αυτή η αίσθηση? Η ακοή. Παρακαλώ, να περάσει το δεύτερο παιχνίδι. Παιχνίδι, παίρνα μέσα. Α, μάλιστα. Οπ, τι είναι αυτό? Είναι καταπληκτικό, ε. Ω. Το πάει και μόνος του, κοίτα. Ωραίο. Βίντα τζιά. Βίντα τζιά, ωραία. Νομίζω ότι μπροστά τα κρόμπαρα έχουν χαλάσει. Είναι, βρίσκουν παρά λίγο. Οπα! Φοράει και μουσικά. Ναι, είναι έτοιμος. Μικρόφωνο. Ωραίος ο Αρκούδος, βίντα τζιά, μαξάκι. Κουβαλάει και κάτι κάρτες, φοράει και ακουστικά. Μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι η δοκιμασία. Κάτσε να δω τι κάρτες έχει. Ωπα, δικαι μου. Κάτσε, δικαι μου. Ωπα! Τι να είναι άραγε. Τι να είναι άραγε. Βλέπω κάποιες κάρτες εδώ με διάφορες λέξεις πάνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έχω καμιά εικοσαριά λέξεις. Ο Αρκουδάκος οδηγάει, μετακινείται, φοράει και κάποια ακουστικά. Αλέξανδρε, μπορείς να σκεφτείς. Πιστεύω ότι θα φοράει τα ακουστικά η κοπέλα μας. Αχα. Και εμείς θα της λέμε τις λέξεις στην κάρτα και πρέπει να τις βρει. Α, πρέπει να τις βρει. Βασίλη. Κάθισα από το μήμα, μήπως. Σωστά. Ανδρέα. Χωρίς χέρια όμως. Χωρίς χέρια. Παντομήμα χωρίς χέρια. Χρήστο. Παντομήμα με τα ακουστικά. Δε. Όχι. Όχι, δε. Όχι. Μάλλον θα πρέπει να πούμε τη λέξη και θα χωρίς να την ακούει. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, η διαδικασία αυτή, αυτό το παιχνίδι έχει να κάνει. Σας αρέσει αυτό, έτσι? Όχι. Σας αρέσει, το λατρεύει. Όχι. Λατρεύει το μαράκι. Έχει να κάνει με τη μεταδοτικότητα. Κάποιες λέξεις πρέπει να αναγνωριστούν. Ουσιαστικά εσείς θα πρέπει να πείτε αυτή τη μία και μοναδική λέξη που εννοείται και είναι αυτή και τέλος. Και θα πρέπει η σύντροφό σας να την αναγνωρίσει, να την καταλάβει. Να καταλάβει και να μας πει ποια είναι αυτή η λέξη χωρίς να ακούει. Το έχετε ξαναδεί αυτό το παιχνιδάκι, ναι. Σίγουρα. Είστε καλοί σε τέτοια πράγματα. Το έχετε δοκιμάσει ποτέ, Αλέξανδρε, με τη Μαρίνα? Το είχαμε δοκιμάσει στο παιχνίδι και ήμασταν. Γέλιο. Για τα παλιά. Όχι, θα δούμε. Ωραία. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Ούτε εσύ, Χρήστο. Ούτε εγώ το έχω δοκιμάσει. Μάλιστα. Επομένως, είμαστε όλοι στην ίδια φάση. Ναι, ναι. Έτσι. Δίκαιο το παιχνίδι και για τα τέσσερα ζευγάρια. Να σας βοηθήσω και λιγάκι. Έχω 20 εδώ λεξούλες σε δύο καρτούλες. Θα έρθει ο Ηλίας. Ηλία, για έλα από εδώ. Κάτω και ο Ηλίας. Λοιπόν, ο Ηλίας θα φορέσει τα ακουστικά. Κάτσε να σου βάλω τα ακουστικά. Του αρκούδο σου βάλω, ξέρω εγώ. Ναι. Τι σου βάλω. Κάτσε, βρε παιδάκι μου, εσύ. Ηρέμησε να πούμε. Λοιπόν, ο Ηλίας θα βάλει αυτά τα ακουστικά. Για να φορέσω τώρα, Ηλία, κάτσε με σε ξεκουφάνω, περίμενα. Για βάλτε του και λίγο μουσική εκεί από πάνω. Ζωή εγώ. Είστε εντάξει. Για να ακούσω κι εγώ να έχω μια αίσθηση να μου τι ακούς. Έχω η όπερα. Πώς ακούγεται? Τα ακούτε, ε? Σας έφτιαξα, έτσι. Λοιπόν, ο Ηλίας θα ακούσει δυνατά μουσική. Πήγαινε λίγο πιο εκεί, Ηλία. Κάτσε εδώ. Εδώ, Ηλία! Και εγώ απέναντί του με τις λέξεις. Προσπαθήστε να υπολογίσετε λίγο στο μυαλό σας πόση ώρα θα κάνουμε να πούμε αυτές τις λέξεις. Κουρσί. Κουζίνα. Κουρσί. Κουφί. Κουρσί. Κουζί. Επόμενη λέξη, άγαλμα. Άγαλμα. Σωστός. Στολή. Σκόρπιο. Στολή. Σχολείο. Στο. Στόχο. Στο. Λι. Στο. Λι. Στο χαπί. Στο χαπί. Στο χαπί. Τόστ. Τόστ.
Το ζεις. Το ζω έντονα. Δώρο. Δώρο. Μπράβο. Πακέτο. Παππού. Παππού. Πακέτο. Πάπιες. Πάπιες πολλές. Πόλος. Πόλος. Κόλος. Σωστός. Ρύζι. Ρύζι. Σωστός. Καράτε. Σαγανάκι. Σαγανάκι. Λοιπόν, τέλος. Σαγανάκι. Ωραίος. Ωραίος. Δεν έδωσε καμία ευκαιρία να μου. Καμία ευκαιρία. Για αντίδραση. Συνεννοημένη σίγουρα. Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Όχι, όχι. Θέλω πάντα να έχω αυτό τον αυθορμητισμό του Ηλία. Αυτό να τα βρει όλα. Τα βρήκε όλα. Στο κεφάλι τα πέτυχε. Ειδικά του σαγανάκι του βάλει τα παντάκια. Ρύζι. Σωστός. Καράτε. Σαγανάκι. Λοιπόν, τέλο. Σαγανάκι. Ωραίο. Ωραίο. Δεν έδωσε καμία ευκαιρία να μου. Καμία ευκαιρία. Για αντίδραση. Συνεννοημένη σίγουρα. Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Όχι, όχι. Θέλω πάντα να έχω αυτό τον αυθορμητισμό του Ηλία. Αυτό να τα βρει όλα. Τα βρήκε όλα. Στο κεφάλι τα πέτυχε. Ειδικά του σαγανάκι του βάλει τα μαντάκια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μετρήσατε λίγο πόσο χρόνο έκανα. Να σας πω λοιπόν ότι έχετε 3 λεπτά στη διάθεσή σας και μπορείτε να πείτε 3 φορές πάσο. Εγώ δηλαδή με τον Ηλία δεν θυμάμαι σε πόσες λέξεις μπλέξαμε. Έκανα 3-4 σίγουρα. 3 με 4 φορές πάσο. Εσείς έχετε δυνατότητα να κάνετε μόνο 3 φορές πάσο μέσα σε 3 λεπτά. Επομένως, η ερώτηση είναι μία και σαφής. Μέσα σε 3 λεπτά. Πόσες λέξεις μπορεί να αναγνωρίσει η σύντροφό σας ενώ δεν ακούει? Θα έχετε στη διάθεσή σας αρκετές κάρτες, όσες χρειαστείτε, ανάλογα το ποντάρισμα που θα κάνετε. Επομένως, ψάχνουμε αριθμό λέξεων. Θα έλεγα να μην ξεκινήσουμε από τον Αλέξανδρο και τη Μαρίνα που ήδη έχουν 1000 πόντους, να ξεκινήσουμε από τα 3 υπόλοιπα παιδιά και να βρούμε ένα τρόπο πονταρίσματος, να δούμε. Ποια κοπέλα φοράει τα μεγαλύτερα σκουλαρίκια. Αν φοράει. Σε μέγεθος. Αλλά μην το φοράω. Εσύ δεν φοράς, έχασες. Η Μαρίνα φοράει. Εσύ φοράς κάτι μικρά τριγωνάκια. Τα πολύ ωραία. Τα βαπτιστικά μου. Τα βαπτιστικά σου είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Μικρά τριγωνάκια. Μην έρθει τζάμπα, εγώ δεν φοράω. Αν έρθω καν, δεν φοράς. Δεν φοράς. Όχι. Δεν φοράς. Πώς το κάνεις αυτό, την έκλεισες? Σ' αρέσει αυτό, ε. Λοιπόν, παιδιά, η Μαρία είναι μόνη που φοράει σκουλαρία, εκτός εσύ δεν πες γιατί έχετε πόντους. Επομένως, θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον Χριστάρα να κάνει το ποντάρισμά του. Χρήστο, μέσα σε 3 λεπτά, πόσες λέξεις θα μπορέσει να αναγνωρίσει από σένα η Μαρία, χωρίς να μπορεί να ακούσει? Στις 20 ή γενικά πόσες? Όχι στις 20, μπορεί να πεις όσες θες. 3 λεπτά, 20 είχα εγώ έτσι για να κάνω το παράδειγμα. Okay. Σε 3 λεπτά. Θα πρέπει να τις διαβάσεις εσύ στη σειρά. Αν θεωρήσεις ότι δεν μπορείτε να βρείτε κάποια λέξη, μπορείτε σαν ζευγάρι να κάνετε 3 φορές πάσο. Αλλιώς, αν τελειώσουν αυτά τα πάσο, τότε πρέπει να σκαλώσετε σε μία λέξη και πρέπει να τη βρείτε οπωσδήποτε. Ναι, okay. Θα πω 8 λέξεις. 8 λέξεις λέει ο Χρήστος. Αλέξανδρε. 9. Ο Αλέξανδρος μπαίνει στη μάχη. Ξέρει ότι 1000 πόντοι δεν είναι αρκετοί για να πάνε στον σημερινό τελικό. Βασίλη. 6. 6 λέξεις ο Βασίλης. Συντηρητικά. Ανδρέα. 10 λέξεις ο Ανδρέας. Κάνει διψήφιο το ποντάρισμα. Από εδώ και πέρα μπορούμε να πάμε μόνο προς τα πάνω. Δεν μπορούμε να πούμε ποντάρισμα που έχει κάνει κάποιος άλλος. Χρήστο, σκέψου το καλά. 10 λέξεις. Παραμένω στο 8. Παραμένει στο 8. Αλέξανδρε, μέχρι στιγμής ο Βασίλης έχει το πουλερικό. Όχι την κότα, πάμε! Αλέξανδρε, εσύ 9. Θα παραμείνεις, θα προκαλέσεις τον Ανδρέα, θα πας πάνω από 10. Μέσα σκέψη. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο το αν είναι εφικτό το στοίχημα. Δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι πιο γρήγορος, έχει να κάνει ποιος είναι πιο αποτελεσματικός. Πάμε πάνω, ανέβα. Καλή σκέψη να ζυγίσουμε τις δυνατότητές μας, εφόσον έχετε παίξει και το παιχνίδι εσείς, σημαίνει ότι ξέρεις πάνω κάτω τι γίνεται. Πάνω κάτω. Θα μείνεις εκεί. Ναι. Παραμένει ο Αλέξανδρος στις 9 λέξεις. Βασίλη. Βίλη, ανέβα. Παραμένω. Παραμένει και ο Βασίλης εκτός διαδικασίας μέχρι στιγμής. Ανδρέα, έχεις το μεγαλύτερο ποντάρισμα, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις κάτι.
Για να δούμε. 11. Ο Χρήστο. 11, 11 ο Βασίλης. Θα τα πάμε όλα, μπράβο. Ακούει τα χτυπήματα στο τζάμι, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει ποιος βαράει. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της υπόθεσης. 11 ο Βασίλης βγάζει εκτός διαδικασίας μέχρι στιγμής τον Χρήστο και τη Μαρία. Χρήστο, απομονώνω τα κορίτσια γιατί είναι κρίσιμο το ποντάρισμα, παιδιά. Είναι, παρακαλώ, είναι η είσοδος στον μεγάλο τελικό για το μεγάλο μας έπαθρο το 2008. Επομένως, θέλω να είμαστε πολύ σωστοί. Μην κοιτάτε πίσω στα παράθυρα και προσπαθήστε να δείτε ποιες είναι οι δυνατότητές σας. Καλώς τα κορίτσια. Είστε όμορφε σήμερα. Αυτό φτύσκω. We are back. Εγώ είπα, δεν θέλω να κρατήσω την κοτούλα σήμερα, οπότε... Βέβαια, η κοτούλα μπορεί να κάνει χρυσό αυγό, έτσι. Ναι, αν βάζω και πιστεύω ότι σε 3 λεπτά... Σε 3 λεπτά. 180 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Ναι. Καθαρά θέμα τηλεπάθειας, θα το έλεγα. Ναι. Αν μου κλείσει τα αυτιά, μπορεί να πέσω από σκάλες. Δεν το έχω καθόλου. Παραμένω εδώ προς το παρόν. Παραμένει ο Χρήστος εκτός διαδικασίας. Μπορεί να παρέμβει φυσικά μέχρι να ακούσει το καμπανάκι. Αλέξανδρε, το να σκέφτηκες. 12. 12 ο Αλέξανδρος. Νομίζω έχει να κάνει και λίγο με το μεγάλο έπαθλο που ανέφερα πριν. Ανάβει λίγο τα αίματα στο ποντάρισμα. 3 λεπτά είπες, Γιώργο, έτσι. 3 λεπτά. Ο Βασίλης είναι μία λέξη κάτω από τον Αλέξανδρο. Μέχρι στιγμής ο Χρήστος είναι εκτός διαδικασίας. 13. 13 ο Βασίλης. Μπαίνει επιθετικά. Ανδρέα. Εδώ, παιδιά, ένα έξυπνο ποντάρισμα είναι πολύ καθοριστικό. Διώχνει όλο το άγχος για το υπόλοιπο παιχνίδι. 2.000 πόντι, εισιτήριο για τον τελικό και τα λέμε εκεί, κύριοι. Τα λέμε εκεί. Εγώ θα παραμείνω γιατί δεν νομίζω 14. Παραμένει ο Ανδρέας στα 10. Χρήστο, θες να αλλάξεις κάτι? Παραμένω. Παραμένει και ο Χρήστος. Επομένως, εγώ θα αρχίσω να μετράω σιγά-σιγά αντίστροφα. 3, 2, το σκέφτεται ο Ανδρέας, τον βλέπω. Ο Χρήστος, 1. 14. 14, πρώτα το είπε ο Αλέξανδρος και μετά ο Ανδρέας. Ο Αλέξανδρος πάει στις 14 λέξεις. Τι υπάρχει, υπάρχει το 12. Υπάρχει μια τρύπα εκεί, υπάρχει μια τρύπα. Το 12. Το 12 για τον Ανδρέα λοιπόν. Είδε ο Ανδρέας εκεί πέρα μια τρύπα, μια ευκαιρία να χωθεί μέσα στα στοιχήματα και να τα ανεβάσει λιγάκι. Βέβαια να σου πω την αλήθεια, Ανδρέα, είτε 12 έλεγες, είτε 9, είναι το ίδιο ακριβώς. Δεν ξέρω αν έκανες σωστά που το ανέβασες. Σε 3. Μην μιλήσεις, αγάπη μου. 2. 1. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν να βάλουν εδώ. Τέλος ποταλισμάτων! Αυτό ήταν! Γιατί? Λοιπόν, να έχετε ευκαιρία να τα πείτε στο κόκκινο αυτοκινητάκι, μαράκι μου. Μαράκι, βγαίνεις, παίρνεις το Χριστάρα, ανεβαίνετε στο κόκκινο αυτοκίνητο και πάμε να δούμε τι θα γίνει στη δεύτερη δοκιμασία. Το ένα εισιτήριο για το τελικό σφραγίζεται τώρα. Είναι δύσκολο. Ρε αγάπη μου. Είναι πολύ λίγο το 8. Εδώ είμαστε, Έλλη, ήδη ακούει μουσικές. Προφυλάει, γελάει, μόλις δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Πάρα πολύ ωραία. Χρήστος και Μαρία έχουν πάρει θέση στο κόκκινο αυτοκινητάκι. Μαράκι μου, είδα ότι ίσως να λίγο δυσανασχέτησες όσον αφορά. Συγγνώμη, παιδιά, έρχομαι σε λίγο. Ναι, ήθελα λίγες παραπάνω, η αλήθεια είναι, αλλά να δούμε τι θα γίνει. Θέλεις λίγες παραπάνω γιατί για εσάς θέλεις να παίξετε. Ήθελα. Θεωρείς δηλαδή ότι την έχετε αυτή τη δοκιμασία? Πιστεύω πως ναι, αλλά θα δούμε τώρα. Μάλιστα. Θα δούμε. Επομένως, ελπίζετε σε αποτυχία των τριών ζευγαριών. Εγώ ελπίζω να τελειώσω. Σε κατσάδια σε παίζω, σε κατσάδια σε. Με κατσάδια σε, εντάξει, έχουμε άλλη γνώμη, δεν πειράζει όμως. Μένει να σα αποδείξω ότι έκανα καλά με το κοτοπουλάκι εδώ. Καθίστε το κοτοπουλάκι και περιμένετε να δούμε αν θα λαλήσει τρεις φορές. Αν λαλήσει τρεις φορές, σημαίνει ότι θα πάρετε εσείς 2.000 πόντους και το εισιτήριο για τον τελικό. Παρ' όλα αυτά, πρώτο ζευγάρι που παλεύει για αυτό το εισιτήριο είναι ο Ανδρέας και η Εύη. Το στοίχημά τους είναι 12 λέξεις μέσα σε 3 δεύτερα. Ανδρέα, κάθε κάρτα έχει 10 λέξεις. Επομένως, επιλέγεις 2 κάρτες για να έχει σίγουρα 20, την πρώτη και την τελευταία μάλιστα. Σου δίνω εγώ την πρώτη. Διάλεξε μία, ποια θες από τις δύο. Αυτή. Περίμενε, μην πειράζει. Κρατάω εγώ τη δεύτερη. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν σου έχουν βάλει μουσική για να σου εξηγήσω ότι θα έχετε να κάνετε 3 φορές πάσο. Θα το δείχνω εγώ με τα δάχτυλά μου. Πρώτο πάσο, δεύτερο πάσο, τρίτο πάσο. Εσείς αποφασίζετε πότε θα
περάσετε κάποια λέξη. Αυτό μπορείτε να το κάνετε τρεις φορές. Όταν τελειώσουν αυτά, τα τρία πάσα, τότε σημαίνει ότι κολλήσατε σε μια συγκεκριμένη λέξη την οποία πρέπει να βρείτε οπωσδήποτε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τρία λεπτά ο χρόνος. Παρακαλώ να πέσει η μουσική στα αυτιά της Εύης. Βάλτε της κάτι καλό που να της αρέσει. Να την κάνει και να κουνιέται λίγο. Μην τρομάξεις. Ήρθε λίγο δυνατά, μην τρομάξεις. Μπουμ, μπουμ. Κάτι φλάουτα έχει. Πρέπει, τι είναι αυτό. Α, ξεκίνησε αυτό. Τα μπουμ τατά. Πάρα πολύ ωραία. Ανδρέα. Θέλω να σου πω. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, Ανδρέα μου, τρία λεπτά ο χρόνος, 12 λέξεις θέλουμε να βρούμε και ξεκινάμε. Σε 3, 2, 1, πάμε κοντά. Μωρό. 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 Ναι. Μάγειρας. Μάγειρας. Μαχαίρι. Μα. Γη. Ρας. Άλλη μία. Μα. Γη. Ρας. Μάγειρας. Ναι. Νόστιμο. Έξι. Άλλη μία. Σωστά. Νόστιμος. Νο. Στι. Νο. Μος. Νοσταλγία. Νόστιμος. Ναι. Α, θα πέσει. Ρίζα. Ρίζα. Πίτσα. Ρίζα. Ρίζα. Ναι. Πορτοκάλι. Πόρτα. Πορτοκάλι. Πορτοκάλι. Πάντα. Πάντα. Ναι. Τι πάντα. Κουδάκια. Σίδερο. Σι. Σύρμα. Δε. Ρο. Σι. Σίδερο. Μπράβο. Άσπρο. Α. Σπρο. Άλλη μία. Α. Α. Προ. Ρο. Άσπρο. Μπράβο. Λεωφορείο. Λεωφορείο. Μπράβο. Πέστα. Έλα. Ακαδημία. Αχλάδι. Α. Κα. Α. Α. Κα. Κα. Δι. Ναι. Α. Κλάδι. Α. Α. Ναι. Α. Κλά. Κα. Κλά. Κα. Κα. Δι. Δι. Μία! Μία! Ακαδημία! Ναι! Μπράβο! Άλλες δύο λέξεις, παιδιά. Κουτάλι! Κουτάλι! Κουτί! Κουτάλι! Κουτάλι! Μπράβο! Άλλη μία λέξη, άλλη μία λέξη. Κοτόπουλο! Κο! Ναι! Το! Κοτόπουλο! Μπράβο! Ναι! Ναι! Κόποτε! Απίστευτο, απίστευτο. Παιδιά, πήγα και τσέκαρα τα ακουστικά τρεις φορές. Της έβαλα το level τρεις φορές το 10 να δω ότι δεν έχω κάνει λάθος. Ήταν τρομερή συνεννόηση που είχατε. Μπράβο, Ανδρέα! Μπράβο, Εύη! Σε κούφανα λιγάκι. Λοιπόν, βρήκατε χωρίς να χρησιμοποιήσετε ούτε ένα πάσο 12 λέξεις. Συγκλονιστική προσπάθεια, το έχετε ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι. Όχι. Είστε natural. Είστε natural. Θερμό χειροκρότημα στα παιδιά. Διώχνουνε το Χρήστο Κάρτιξε, το Μαράκι, έχει να πας κατσάλα στη συνέχεια. Πηγαίνετε στο κόκκινο αυτοκινητάκι και πάμε να δούμε τι θα κάνει το δεύτερο ζευγάρι. Τρομερή. Συγχαρητήρια, ρε. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Πόβο στο τσάκ, ρε. 20 δευτερόλεπτα. Ρε, ξέρεις πώς πήγαινε η καρδιά. Πόσο πράγμα. Πόσο κάνουμε. Τα 20 δευτερόλεπτα. Τα βρήκατε όμως. Το θόλωσες και... Βασίλης και Ελένη έχουν πάρει θέση. Εγώ παράλληλα ακούω την Εύη και τον Ανδρέα. Το συζητάνε μεταξύ τους πώς το καταφέρανε αυτό το πράγμα. Μπράβο, προμερίζει να είναι παιδιά. Μπράβο, ειλικρινά, εμένα με κλείξατε πάρα πολύ. Βασίλη, το έχουμε λες. Ένα-δύο τεστ. Κάνε ένα τεστ. Αχα, αχα. Τέσσερα. Δεν θα πηγαίνεις μπροστά-πίσω όμως. Θα είσαι μόνιμα σταθερά μπροστά και θα μου μιλάς αργά, καθαρά, συλλαβή-συλλαβή. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνεις, βλέποντας πλέον και τον Ανδρέα, έτσι πώς τα κατάφερε. Προσπαθείτε να ακολουθήσετε μια παρόμοια τακτική. Για να το ζαλίσω.
Τρεις φορές μπορείτε να πείτε πάσο σαν ζευγάρι. Είτε δυσκολευτεί αυτός, είτε εσύ, είτε αυτός. Σαν ζευγάρι μπορείτε να κάνετε τρεις φορές πάσο. 13 λέξεις πρέπει να βρείτε σε 3 λεπτά. Έχεις κάποια ερώτηση να μου κάνεις πριν ξεκινήσουμε? Θα είναι εύκολες λεξούλες. Πάνε λογικές λεπτά, σου δείξω ποιες. Λοιπόν, διάλεξέ μου πάλι κι εσύ δύο κάρτες. Κάθε κάρτα έχει 10 λέξεις. Επομένως χρειάζεται δύο κάρτες για να έχει σίγουρα 13. Γυρνά λίγο, Βασίλη, γυρνά λίγο. Διάλεξε μία από τις δύο. Μακριά. Διάλεξε την κάρτα νούμερο 5. Κρατάω εγώ την 4 και αν τελειώσεις με τις 10, σου δίνω την άλλη για να συνεχίσεις. Τρεις φορές τα πείτε πάσο, θα μετράω εγώ τα δαχτυλάκια. Αν τα χρησιμοποιήσετε. Τα παιδιά δεν χρησιμοποιούσαν κανένα. Όταν τελειώσουν αυτά τα πάσα, τότε σημαίνει ότι κολλήσατε με μία λέξη και πρέπει να τη βρείτε. Δεν μπορείς να πας σε επόμενη. Με ρεύμα. Είστε έτοιμοι. Για πάμε, για βάλτε λίγο μουσική στα αυτιά της Ελένης. Κάτι σε δίσκο έχουμε που μου αρέσει. Για βάλτε. Μου λες έτσι. Τι είναι αυτό. Okay. Κάτσε να δούμε και το level. Πού είναι το level, πού το έχεις βάλει, βρέλε. Άργα. Α, είναι μέσα, οκ, okay, εντάξει. Να χορέψουμε. Ελένη! Ελένη! Παίζουμε, παίζουμε. Όχι, όλα καλά, όλα καλά, τίποτα. Λοιπόν, έτοιμοι σε 3, 2, 1, πάμε. Λουκανικό. Λουκου. Λουκο. Λου. Δεν βλέπω καλά. Λουκανικό. Λουκου. Λου, λου. 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 Κα. Λου. Λουκάνικο. Ναι. Ναι. Πάμε. Σα. Στα. Σα. Σα. Στα. Σα. Σκα. Σα. Που. Που. Σα. Που. Νι. Σα. Σταυρό. Σα. Που. Σταχτομπούτα. Σα. Που. Νι. Άλλη, 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 χάνουμε χρόνο, πάμε. Κα. Κα. Ρπού. Καπού. Ζή. Τσίνο. Καρπού. Ζή. Κα. Κα. Ρπού. Πού. Ζή. Τσί. Καρπού. Ζή. Κα. Ρπού. Ζή. Παπούτσι. Παπούτσι. Άλλη, άλλη, πάμε. Καρπουζί. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πάσο, Βασίλη. Την άσχετη. Δύο. Πάμε. Σος. Σος. Στος. Σος. Στος. Σος. Σος. Πάσο. Κος. Λος. Μος. Πάσο, σίγουρα. Μετράω το ίδιο. Σος. Σος. Στυλός. Σος. Πάσο. Τρίτο πάσο. Τώρα μένετε με αυτή τη λέξη. Μη. Δεν βλέπω, δεν βλέπω. Πιο χαμηλά. Μη. Μη. Κρο. Μιλόπιτα. Φο. Ένα λεπτό. Μη. Νο. Μη. Μη. Κρο. Λο. Φο. Νο. Νερόφυτο. Μη. Μη. Κρο. Λο. Κρο. Κρο. Κρρ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 
Κρο. Δεν καταλαβαίνω τι μη. Μη. Κρο. Λο. Φο. Μίκο. Φο. Μη φο. Φο. Νο. Μη. Δευτερόλεπτα. Μη. Κρο. Φο. Νο. Μιλόπιτα. Μιλόπιτα. Επάλεψε τώρα, αγάπη μου. Πάλεψε το λίγο. Πάμε. Μα. Βρο. Δεν μπορείς να πηδήξεις λέξη, έχεις κάνει τρεις φορές πάσο. 5, 4, 3, 2, 1, τέλος χρόνου. Δεν μπορούσες να περάσεις άλλη λέξη, δυστυχώς, Βασίλη μου. Έτσι. Δεν μου έκανε ένα νεύμα. Έκανε και ο Βασίλης, νομίζω, κουνούσε λίγο το κεφάλι. Ελάτε λίγο από εδώ, ελάτε λίγο από εδώ. Θερμό χειροκρότημα στο ζευγάρι, έτσι στην Ελένη και στο Βασίλη. Δεν τα κατάφεραν σε αυτή τη δοκιμασία. Δεν είναι όλες οι δοκιμασίες για όλα τα ζευγάρια. Δεν ήταν σταθερό το στόμα. Παραμένετε εκεί, Ανδρέα και Εύη, μέχρι στιγμής έχετε πάρει τους 2.000 πόντους. Πάμε να δούμε τι θα κάνει ο Αλέξανδρος και η Μαρίνα. Αλέξανδρος και Μαρίνα για 14 λέξεις. Έτσι ο Βασίλης και η Ελένη κατάφεραν να βρουν μόνο μία
Ο Ανδρέας Κιέβι με καταπληκτική του επίδοση. 12 λέξεις παραμένουν στο κόκκινο αυτοκινητάκι και μέχρι στιγμής έχουν το ειστήριο για τον τελικό. Για να δούμε τι θα κάνει ο Αλέξανδρος και η Μαρίνα. Μαρίνα, πώς το βλέπεις το πράγμα? Χλωμό! Χλωμό! Αλέξανδρε, πώς το βλέπεις το πράγμα? Ωραία, είναι μεγεθυμένα λίγο τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Είναι αυτό που λένε «Things may appear larger in mirror». Λοιπόν, Αλέξανδρε, διαλέγεις και εσύ δύο κάρτες. Για διάλεξε. Τώρα μπορείς να κουνηθείς, ε. Πήρες δύο. Ήδη είναι οι κάρτες 10 και 8 για το κοντρόλ. Διάλεξε τη μία κάρτα. Ο Αλέξανδρος διάλεξε την 8. Κρατάω εγώ τη 10. Βλέπεις τις λέξεις. Τρεις φορές μπορούμε να κάνουμε πάσο όταν... Εδώ εμένα, κοιτά... ναι. Έχει ανοίξει μουσική. Όχι, τρεις φορές μπορούμε να κάνουμε πάσο. Όταν δεις και τα τρία δάχτυλα, σημαίνει ότι έχετε κολλήσει σε μία λέξη. Πρέπει να βρείτε μόνο αυτή. 3 λεπτά ο χρόνος σας. Λοιπόν, έτοιμοι σε 3, 2, 1. Πάμε. Πιπίλα. Πιπεριά. Πιπίλα. Μη μιλά. Πιπίλα. Πιπίλα. Πιπέλα. Πινέλα. Περίμενε. Μη. Πιπίλα. Πιπίλα. Σωστά. Κόκορας. 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 Κολλάς. Χωριάς. Κόκορας. 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 Κολλάς. Άλλο, άλλο. Ράς. Ήμαρτον, θέμα. Θα πάσω. Έλα. Όχι. Ναι, να δώσουμε, γιατί δεν... Ένα πάσο. Κίτρινος. Τι. Κι. 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 Τι. Κι. Τι. Κι. Μην ανεβαίνεις. Κι. Μην ανεβαίνεις. Κι. Άλλη. Δώσε ένα πάσο, ναι. Σώπα. Στόμα. Σώπα. Μίλα λίγο. Στόπα. Σώπα. Σώπα. Στόμα. Σώπα. Χώμα. Σώπα. Στόπα. Σώπα. Χώνεται. Σώπα. Στόπα. Σώπα. Σόμπα. Σώπα. Χώμα. Σώπα. Μπόμπα. Σώπα. 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 Το δε μην είναι κινητό. Σοπα. Άλλο, άλλο. Ρίμισε, είπα, παιδί μου. Άλλο, άλλο. 23 πάσα, τώρα μείνετε με αυτό. Τετάρτη. Έλα, ρε, γιατί θα κουνιέσαι. Τετάρτη. Εκείνα τι κάνει. Τι κάνει, μωρέ, τι κάνει, μια χαρά είναι. Τετάρτη. Γελάει συνέχεια, γελάει συνέχεια. Θεωρώ να πάω εκεί πέρα τώρα. Σε λίγο, σε λίγο. Σε 45 χρόνια. Τετάρτη. 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 Τι μέρα είναι σήμερα. Τετάρτη. Τετάρτη. Τετάρτη, ταχύτητα. Τετάρτη. Γκάζι. Τετάρτη. Σάχτη. Σάχτη. Τετάρτη. Αγριοφωνή που έχει. Παιδιά, δεν πειράζει, δεν πρόκειται να το βρείτε. Ας χορέψουμε με τη Μαρίνα, στο ρυθμό της Μαρίνας. Κάνεις τα δικά σου, κάνεις τα 22, τα παιδιά δεν τα κατάφεραν. Εύη μου και Ανδρέα μου, είστε στο σημερινό τελικό, έτσι χάρη στην Εύη. Συγχαρητήρια, τα παιδιά δεν τα κατάφεραν. Δεν πειράζει, έχουμε άλλη μία δοκιμασία. Πάμε αμέσως να περάσουμε στην τρίτη δοκιμασία. Θερμό και οκρατήμα για τα παιδιά, κάνε σιχάου κάθε φορά. Νάτα τα κορίτσια, νάτα τα κορίτσια. Εύη μου, Ανδρέα μου, έχετε περάσει το σημερινό τελικό. Διεκδικείτε το μεγάλο μας έπαθλο. Εσείς είσαστε, μέχρι τώρα. Εσείς είσαστε. Να δούμε ποιος άλλος θα είναι. Μαρία, έχεις άπειρο χρόνο να τον κατσαδιάσεις, να τον ξεφτυλίσεις εδώ μπροστά. Μετά έτσι εισαγωγικά. Πέστα που δεν σ' άφησε να παίξεις σε μια διαδικασία που μπορούσε να σας στείλει εσάς τον τελικό. Σε έβλεπα κάθε φορά να αναφορτώνεις. Ήθελα να το δοκιμάσουμε, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πειράζει. Τι να τον κάνω. Γι' αυτό είναι το κατσάδιασμά σου. Σπίτι. Σπίτι. Θα τα πείτε όλα. Τα κρατάω. Και έχεις άλλη μια δοκιμασία. Να το δοκιμάσου. Παντόφλα. Η διαδικασία είναι ελαιοτριβείο. Βγάζει λάδι. Θα το προσπαθήσω. Έτσι. Πας στην εκδίκησή σου. Εύη μου,
Εγώ χαίρομαι. Καταπληκτικό. Ήρθα σε τσέκαρα τρεις φορές. Λέω δεν μπορεί κάποιο αυτή. Έχουμε ξεχάσει απ' έξω. Έβρισκε τις συλλαβές. Μέσα από τις μουστάκες του και τις τρίχες εδώ που καλύπτουν τα δόντια. Έκανε μπα. Βέβαια είναι, έχει μεγάλο πρόσωπο ο Ανδρέας. Να τα λέμε αυτά. Ήταν εκφραστικός. Δεν του φαινόταν. Δηλαδή ήρθα και απέναντι. Κοίταζα το γυαλί. Άκουγα τη μουσική σου. Πραγματικά πήγα και σε πήγα από το 9,5 στο 10. Το στριβό θα στρίψει κι άλλο. Στο volume, συγχαρητήρια. Και δεν το έχετε ξαναπαίξει, αν μου λες αλήθεια. Δεν ξαναπαίξει, πραγματικά. Εισιτήριο για τελικό. Ελένη μου, μία διαδικασία μένει. Εδώ είμαστε. Πες μου λιγάκι για τον Βασίλη, εκεί έγινε το Βατερλό, το μεγάλο. Μία λέξη μόνο μπορέσετε να βρείτε. Υπερεκτίμησε, καλό ήταν αυτό. Δείχνει ότι πιστεύει σε μένα. Τον ευχαριστώ. Εμένα, από την άλλη, δεν μας πήγε τόσο αυτό το παιχνίδι. Αλλά τον βάζουμε κάτω, έχουμε συνεχίσει να παλεύουμε. Έχουμε δύο παιχνίδια μέχρι τώρα. Στο ένα παιχνίδι αφαιρέσαμε την όραση. Στο δεύτερο την ακοή, μάλλον ενισχύσαμε. Κάτι με όλα φαντάζομαι να δούμε τι να κάνουμε. Το τρίτο πιστέψτε με, έχει τα πάντα μέσα. Έχει τα πάντα. Εσείς έχετε μια έφεση να τα διασκεδάζετε όλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, σε αυτό το ζευγάρι, το τελευταίο ζευγάρι. Ό,τι και να γίνει, δεν υδρώνει αυτή. Περνάμε καλά. Είστε και εμένα, μ' άρεσε πάλι να σου πίστεψε σε μένα. Μάλλον παραπίστεψε όμως. Κατά μία μονάδα πιο πολύ από τον Βασίλη. Μπράβο. Κάτι δίζει στα μέλια ακόμη, παιδιά. Ανακάλυψα κάτι, Αλέξανδρε, το οποίο σίγουρα θα σε ενδιαφέρει. Αυτή η φωνή της. Παναγίτσα. Στη φορά για τα ακουστικά, Γιώργο, και δεν καταλάβαινε ότι φωνάζω. Έλεγα άλλο, αλλά ήταν άλλο! Και δεν καταλάβαμε τι είναι. Αυτό μένα με ψαρώνει, δεν ξέρω. Εσύ πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό με τη φωνή της, ρε παιδί μου. Πρώτη φορά το έζησα. Και εγώ πρώτη φορά το έζησα. Για τα πούμε όταν πάμε σπίτι. Μάλιστα, θα φύγετε από εδώ ζευγάρι σίγουρα. Ο Μαϊμέρ και υποτίθεται προσπαθεί να ανακαλύψει διάφορες πτυχές. Δεν ήξερα ότι αυτές οι πτυχές μπορεί να είναι και αρνητικές. Είναι έντονη φωνή σου, Μαρινάκη. Μαλάκωσε λίγο στην επόμενη διαδικασία, το τρόμαξε το παλικάρι. Το είχα μείνει από την πρώτη δοκιμασία. Πρέπει να τον φωνάζω ξέρεις, για να τον εψυχώνω και τώρα μου μείνε. Άλλαξε χρώμα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο τρίτο και τελευταίο ποντάρισμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Δεν θέλω οχλαγωγία, δηλαδή δεν θέλω να χτυπά τα τζάμια όπως έκανε η Μαρίνα πριν. Έτσι και η Ελένη, κανένα. Πάπα πούπα, πάπα πούπα. Εδώ είναι πολύ σημαντικά τα πράγματα. Ίσως αναγκαστώ να κλείσω τα τζαμάκια. Σα το λέω γιατί πάμε για το μεγάλο έπαθλο. Ποιο είναι το μεγάλο μας έπαθλο? Το πεζό 2008 σήμερα το κάνουμε! Το κάνουμε σήμερα! Έτσι, αλλά η πεζό θα μας στείλει κι άλλο γιατί μας αγαπά. Πεζό 2008, το πιο πρακτικό αυτοκίνητο που κυκλοφορεί εκεί έξω. Πού εκεί έξω, είτε στην πόλη, είτε στις εξορμήσεις σας. Στην εξοχή ικανοποιεί και τις προσωπικές, αλλά πιστέψτε με, και τις οικογενειακές ανάγκες γιατί χωράει 5 άτομα άνετα και όλα τους τα μπαγάζια για να φορτώνετε και να φέρετε και να κάνετε ωραίες βόλτες. Πεζό 2008! Το αγαπάμε! Έρχεστε πεζί, φεύγετε με πεζό! Αυτό είναι το μυστικό! Κάνετε ταξιδάκια, κάνετε ταξιδάκια, Μαρίνα. Εσείς τώρα δεν προλάβατε να κάνετε πολλά ταξιδάκια, πήγαινε ερχόσασταν ναι, έτσι ναι, σε ένα ναι, συγκεκριμένο ναι, ναι. μέρος, αλλά έχετε στο νου σας τώρα το καλοκαιράκι να κάνετε ένα ταξίδι, να πάτε κάπου. Κάνουμε, εννοείται, θα πάμε. Πού θα πάτε? Δεν κάνει να πω. Είναι έκπληξη. Είναι έκπληξη, δεν κάνει να πεις. Μάλιστα, ποιος κάνει πιο πολύ ώρα να μαζέψει πράγματα? Ποιος είναι έτσι μανιακός με το να πάρω και άλλα πράγματα? Όταν πηγαίνεις διακοπές, ας πούμε, φορτώνεις πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι εντάξει, οι γυναίκες ανέκαθεν φέρνουν πιο πολλά πράγματα. Ναι, παιδιά, διακοπές πάτε. Δηλαδή... Κοίταξε, εγώ Γιώργο και δύο μέρες να πάω, είτε μια εβδομάδα είτε ένα μήνα, τα ίδια ρούχα θα πάρω. Θα πάρεις τα πάντα. Μπορεί να χρειαστούν, οπότε δεν ξέρει. Προτιμάς κοσμοπολίτικες τοποθεσίες, μήκε να. Ή προτιμάς άγωνη γραμμή? Εντάξει, δεν είναι πολύ τη Λεζάντα, επειδή πάνε όλοι Μύκονο, Βουρ, πάμε κι εμείς. Καλή παρέα να έχεις και όποια να πας, θα περάσεις τέλεια. Φυσικά δεν κρίνουμε. Όμορφη είναι και η Μύκονος, καταπληκτική και η άγωνη γραμμή. Φυσικά να πας μια, ρε παιδί μου, δονούσα. Να σ' άρεσε να πας δονούσα. Δονούσα, όχι, δεν είσαι προτιμή μου, αλλά έχω άλλα νησάκια στο μυαλό μου. Δεν θες δονούσα, θες. Για παράδειγμα, Κρήτη. Αλέξανδρο. Κρήτη μου, λεπεντογένα, Όμορφα τα πράγματα. Εσύ, Ελένη, όταν πάτε ταξιδάκια, κάνετε ταξιδάκια καταρχάς? Εμείς κάναμε ανέκαθεν πολλά ταξίδια, είτε με μηχανή, είτε με βάρκες, με εστιοπλοϊκά. Είμαστε πολύ της κίνησης. Την ίδια μηχανή. Και οι δύο. Πάτε. Και μπαγκάζια δεξιά, αριστερά. Μ' αρέσει αυτό. Πάω με κλειστά μάτια εγώ με τον Βασίλη μπροστά. Δεν ακολουθώ παντού από την πρώτη περίοδο που γνωριστήκαμε. Τι ωραίο ταξίδι που έχεις να θυμάστε? Έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια στραπή. Του τύπου δουλεύουμε Σάββατο, σχολάμε Σάββατο μεσημέρι. Τηλεφωνιόμασταν Σάββατο μεσημέρι και λέγαμε σχόλασες, ναι σχόλασα, ωραία, πάμε Λευκάδα, πάμε Ζάκυνθο, έλα, πού θα πάμε. Έλα ρε, τι ωραίο που είναι αυτό το πράγμα. Μπράβο ρε παιδιά. Πολύ ωραίο. Έτσι τις στιγμές, πολύ ωραία.
Γενικώς είμαστε, πώς κίνησες. Εύη μου, εσύ. Εμείς θέλουμε να πάμε ταξίδι, βέβαια. Για φέτος το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι δεν νομίζω να πάμε κάπου, γιατί είναι πολύ μικρή η μικρή μας. Uh-huh. Οπότε κάπου κοντά θα πάμε. Εντάξει, κοίτα να σου πω. Το... Αλλά αν πάρουμε το μάξι. Το 2008 δεν καίει τίποτα, παιδιά. Μπορείτε να πάτε που θέλετε. Ειλικρινά δεν καίει τίποτα. Είδα πρόσφατα μία έρευνα που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 3-4 SUV τα οποία πραγματικά έχουν τη χαμηλότερη κατανάλωση. Ναι. Κάνετε γενικά ταξιδάκια. Κάνουμε, κάνουμε. Έχουμε πάει πολλά ταξίδια. Και είμαστε και απρόοπτα. Απρόοπτα. Ναι. Έτσι τη στιγμή, σαν την Ελένη. Ναι. Με πήγε ναύπλιο. Ναύπλιο. Ξαφνικά. Πού θα πάμε, βόλτα μου λέει. Πού θα πάμε, πού θες. Πάμε ναύπλιο, πάμε. Ναύπλιο πετάγεις, ένα τσάκι. Έτσι πόσο είναι, μια μισή ωρίτσα. Καταπληκτικά. Εκεί πέρα στείλουμε τα φιλιά μας στο ναύπλιο και σε όλα τα παιδιά εκεί, τους φίλους μου με τα καταπληκτικά μαγαζιά προσφέρουν υπηρεσίες πραγματικά ανώτερου επίπεδου. Ναι, είναι ωραία. Και αγαπάμε πάρα πολύ το ναύπλιο. Ναι. Μαρία μου, εσείς κάνετε ταξιδάκια. Εμάς μας αρέσει πολύ τα ταξίδια, αλλά δουλεύει πάρα πολύ. Και αυτός δουλεύει πάρα πολύ, πάρα έτσι πολύ. Με τα μελάνια του εκεί, να πούμε, με τα γραμμωμένα κορμιά τα οποία σημαδεύει με τρόπο ανεξίπτυλο και πανέμορφο. Γραμμωμένα κορμιά, είπα για άντρες έλεγα, ρε Μαρία. Γραμμωμένα. Ελπίζω. Θες να πάμε στο θέμα της ζήλιας, να αναλύσουμε και άλλα θέματα. Όχι. Έτσι και εσύ δουλεύεις πάρα πολύ, με τις υποδέχεσαι εκεί τον κόσμο καθημερινά και τον κάνεις. Έχουμε και κάνει ένα προς το παρόν. Πού έχετε πάει? Βουκουρέστη, Ρουμανία. Βουκουρέστη, Ρουμανία, το. Βουκουρέστη, πώς το λένε να δείτε, το Παρίσι, νομίζω, των Βαλκανίων. Ήταν πολύ όμορφο. Αυτή είναι η ονομασία του Βουκουρεστίου, γιατί έχει μια αρχοντιά, πολύ ωραία κτίρια, πολύ ωραία κλαμπ, έχω ακούσει. Δεν πήγαμε. Θέλαμε να ηρεμήσουμε. Κλείδωσε μέσα. Πολύ ωραία η Ρουμάνη. Σε κλείδωσε μέσα. Πήγε στο Βουκουρέστη να ηρεμήσει το κορίτσι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αν κερδίσετε το 2008, το εύχομαι καταρχάς σε όλους να το κερδίσουν, γιατί είναι καταπληκτικό το αυτοκίνητο. Θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ένα πολύ ωραίο road trip. Θα συνιστούσα να πάτε. Στους φιλιάδες, στη Σπορτία. Έτσι, γυναίκα μου, καταπληκτικό χωριό εκεί, να πούμε, Κομμόπολη, Πάργα, Σίβωτα, όλα αυτά είναι εκεί δίπλα. Δίνω ένα προορισμό για φέτος το καλοκαίρι να πάτε όλοι στο χωριό μου και να φάτε πίτσες και προβατίνα. Μακάρι. Έτσι, το έφτιαξα. Πίτσα προβατίνα, έτσι, δικιά μου συνταγή. Κορίτσια, σχεδιάστε ταξίδια, γιατί πάμε να παίξουμε την τρίτη διαδικασία, η οποία θα φέρει και το δεύτερο ζευγάρι στον τελικό. Πολλοί είναι οι συνδυασμοί που μπορούν να γίνουν. Αν κερδίσει η Εύη και ο Ανδρέας, σημαίνει ότι Μαρίνα και Αλέξανδρος με τους 1000 πόντους πάνε στον τελικό. Αν κερδίσει εσύ, Ελένη μου, πηγαίνετε με την Εύη. Το ίδιο και εσύ, Μαρία μου. Αν κερδίσει η Μαρίνα και ο Αλέξανδρος, παίρνουν 3.000 πόντους. Επομένως, έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα στον τελικό που συνήθως έχει να κάνει με τη σειρά με την οποία παίζουμε. Είστε έτοιμες να ξεκινήσουμε το ποντάρισμα? Πήγαμε. Γιατί θα ποντάρουμε, Ρεκόρση, αφού δεν ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία. Πάμε να δούμε την τρίτη και τελευταία δοκιμασία. Παιχνίδι. Παίρνα μέσα, δεν θα περάσει. Μέσα μπερδεύτηκα, είμαι και εγώ αγχωμένος, κυρία Μασάκη σήμερα. Πάμε να δούμε το monitor για να δούμε την τρίτη και τελευταία δοκιμασία. Μαχώσατε. Πάρα πολύ ωραία. Αυτός εγώ είμαι. Ωραία ρούχα φορά. Όμορφος είναι. Όχι, δεν είμαι εγώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ηλίας. Ο Ηλίας φοράει κάποια γυαλάκια εκεί πέρα και υπάρχουν αρκετά ποτήρια, 10 στη σειρά, τα οποία έχουν αλευράκι και μέσα στα ποτήρια αυτά υπάρχουν μπαλάκια του πινκ-πονκ. Ο Ηλίας πρέπει να φυσήξει το κάθε μπαλάκι για να βγει το μπαλάκι του πινκ-πονκ έξω. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να το βγάλει το μπαλάκι, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, μόνο φυσώντας. Πιστέψτε με, υπάρχει τρόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια που ο Ηλίας προσπαθεί να βγάλει και τα 10 μπαλάκια από τα ποτήρια, μία γυάλα πηγαίνει πάνω στο διάδρομο. Καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας του Ηλία, δεν πρέπει να σπάσει αυτή η γυάλα. Δικιά σας δουλειά είναι να ενημερώνετε τον σύντροφο, γιατί ο σύντροφος πρέπει να παίξει αυτή τη δοκιμασία, πότε η γυάλα έχει κίνδυνο να σπάσει. Πρέπει να τρέξει γρήγορα να την πιάσει και να την ξαναβάλει πάλι στην αρχή και στο κέντρο του διαδρόμου. Πολύ σημαντικό, πρέπει η γυάλα να είναι στο κέντρο του διαδρόμου, για να μην φρενάρει με τα πλαϊνά. Κατανοητό? Η ερώτηση που θέλουμε να θέσουμε είναι: σε πόσο χρόνο θα μπορέσει ο σύντροφος να πετάξει? Πώς το είπες, Ρελένης? Μου άλλαξες το παιχνίδι. Σε πόσο χρόνο λοιπόν θα μπορέσει να πετάξει ο σύντροφος τα μπαλάκια και τα 10 μπαλάκια έξω από τα ποτήρια χωρίς να σπάσει γυάλα? Πολύ σημαντικό. Αυτός είναι ο κανόνας. Η αρχή του χρόνου δίνεται από τη στιγμή που αφήσει τη γυάλα, επαναλαμβάνω, πολύ συγκεκριμένα στη μέση του διαδρόμου, όχι στα πλάινα να κουμπάει πάνω στο φουγγαράκι και να φρενάρει. Και λίγει ο χρόνος όταν, αφού έχει βγει και το 10ο μπαλάκι, γυρίσει ο σύντροφός σας και ακουμπήσει τη γυάλα. Και θα στρίξουμε τη λήξη του χρόνου, είτε με φλογέρα, είτε με κοτόπουλο, είτε με καφάνα, δεν ξέρω κάτι θα βάλεις, είτε με σφύρι. Θέλετε να ξεκινήσουμε το ποντάρισμα? Ναι. Ελένη μου, ξεκινάς εσύ τα πονταρίσματα. Φυσικά όλες θα έχετε το χρόνο να ποντάρετε, έτσι. Λοιπόν, θέλει λίγο σκέψη. Θέλει πολύ σκέψη, βασικά. Θέλει πολύ σκέψη.
κοντάρουμε σε χρόνο καταρχήν. Σε χρόνο, ναι. Ναι, 10. Πόσο... Να βγάλεις και τα 10. Ναι. Ούρε μάγκα. Ωραία λεύρη που θα... 5 λεπτά. 5 λεπτά δίνει η Ελένη. Εύη. Εδώ θα μας δείξεις και την πρόθεσή σου να παίξεις, να μην παίξεις. Δεν να μην παίξουμε, να το διασκεδάσουμε κι. 4,5 λεπτά. 4,5 λεπτά η Εύη. 4,20. 4,20 η Μαρία. Μαρίνα, σιγά σου. 4,19. 4,19, κόβεις ένα δευτερόλεπτο. Ε, τι, πώς να δεν θεωρώ ότι το ένα δευτερόλεπτο κάνει κάποια διαφορά ακόμη. 4,10. 4,10 η Εύη. Μπαίνει σφίνα, κόβει 10 δευτερόλεπτα. Μπορείς να μιλάτε ελεύθερα. 4,5. 4,5 η Μαρία κατεβαίνει αργά συντηρητικά, κρατώντας μέχρι στιγμής τον καλύτερο χρόνο. Ο Βασίλης και η Ελένη είναι εκτός διαδικασίας. Το σκέφτεται η Ελένη. Σκέφτομαι, δώστε μου λίγο χρόνο. 4,3. 4,3. Η Μαρίνα συνεχίζει να φέρει λίγα δευτερόλεπτα. Συντηρητικά παίζει μέχρι στιγμής. 4 λεπτά. 4 λεπτά η Εύη. 2-3 δευτερόλεπτα κατεβαίνει. 4. 4,2. 4,2 η Ελένη. Θεωρώ ότι είστε συντηρητικές. 3,50. Το πόσο κόβεται. 3,50 η Μαρία. Πέφτουμε από το ψυχολογικό όριο των 4 λεπτών μέχρι στιγμής. Μπορεί να είναι ψυχολογικό όριο και τα 2 λεπτά, λέω εγώ. Μπορεί να είναι και τα 2,5. Μαρίνα, έχεις πάρει το πουλερικό. 3,49, σιγά να το πάρω. 3,49, δεν το παίρνω. Μαρίνα, 3,49. Συνεχίζει να κόβει συντηρητικά τα δευτερόλεπτα. Δεν προκαλεί. Προκαλεί. 3,48. 3,48 η Εύη. 3,47. Έλα, μανάρι μου, κατέβασε λίγο να παίξουμε. 3,30. 3,30 η Ελένη. 3. 3 λεπτά η Μαρία. Αρχίζει τώρα και τρομάζει τις υπόλοιπες με αυτό το ποντάρισμα. 2,59. 2,59 η Μαρίνα που της αρέσει αυτό να κόβει ένα δευτερόλεπτο. 2,50. 2,50 η Εύη. 2,49. 2,49 η Μαρίνα πριν καταλαγιάσει το χειροκρότημα. 2,40. 2,40 η Μαρία, γενναία κόβει άλλα 10 δευτερόλεπτα. Πέσε. 2,35. 2,35 η Εύη, η οποία αρχίζει και μικραίνει την ψαλίδα. Αρχίζει να κόβει λιγότερα. 2,34 η Μαρίνα που τη αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έτσι απλά να ψαλίδεις ένα δευτερολεπτάκι. 2,20. 2,20 η Μαρία. Κατεβαίνει τα στοιχήματα. 3. 3 λεπτά. 3 λεπτά η Ελένη. 3 λεπτά η Ελένη, η οποία παραμένει ακόμη εκτός διαδικασίας. Γιατί το κατέβαζε η Ελένη τόσο. Μου το ξανά κάνεις αυτό, με τρομάζεις. Νομίζω ότι παίρνεις το παιχνίδι ενώ είσαι ακόμη εκτός. Το πάω σιγά σιγά γιατί 2,19. Δεν ξέρω που θα καταλήξει να είναι. 2,19 η Μαρίνα. Ένα δευτερόλεπτο κάτω από τη Μαρία. 2,15. 2,15 η Εύη δεν αφήνει την πρόκληση προς την 2,14. Μαρία. 2,14 η Μαρίνα. 2,10. 2,10 η Μαρία με χαμηλή φωνή. Δεν ξέρει και αυτή αν κάνει σωστά. Τώρα κορίτσια το χοντρένεται. 2,10, 2,15, 2,14, κοντά τα στοιχήματα, 3 λεπτά, εκτός η Ελένη, η οποία μαζεύει τις αντιπάλους. 2,9 η Μαρίνα. Μαρίνα, τι θέλετε κορίτσια, κάντε δουλειά σας. 2,5. 2,5 η Εύη. 2,4. 2,4 η Μαρίνα, 2 λεπτά η Μαρία. Δηλαδή τώρα θα το ξαφτυλίσουν αυτό, ναι, ναι, θα το πάνε να το σπάξουν. Πάτο. Σε ένα λεπτό πρέπει να το κάνεις. Σε 3... Μετράω αντίστροφα για όσους δεν κατάλαβαν, για όσες δεν κατάλαβαν. 2,15. 2,15 η Ελένη μπαίνει δυνατά. Παρ' όλα αυτά, Ελένη, πάλι το ξανακάτσε. Γιατί σε κρυφοδάμε. Πάλι εκτός είσαι. Πώς το κάνεις αυτό. Ρε πουλάκι. Αν θες να πεις στον αγώνα και να πάρεις σωστό χειροκρότημα. Με τρόμαξε τώρα, με τρόμαξε. Για μένα συνέχεια. Το έχεις κάνει 5 φορές. Δεν είσαι ακόμα μέσα στη διαδικασία. Έχεις το πουλερικό. Κάτα το. Λοιπόν, κάτσε εδώ το μεγάλο. Με τρομάζει και εμένα, Γιώργο, με τρομάζει. Με τρομάζει και εμένα. Νόμιζα ότι έκανε το καλύτερο. 1,5 λεπτό. 2,2. 2,2 η Εύη. Σε 3. Ας το εκεί. 2. 1,59. 1,59 η Μαρίνα. Γιατί ρε, πάνε τόσο χαμηλά δηλαδή. 1,57. 1,57. Κακόμοιρο παιδί. Είναι εκτός κούρσας η Μαρία.
1,56. 1,56 Ελένη, πήγε αυτή τη φορά. Τώρα πήγε. Τώρα πήγε, ναι. 1,55. 1,55, 1,54 η Μαρίνα. Ωρε φίλε. 1,54 η Μαρία. 1,53. 1,53 η Εύη. 1,50. 1,50 η Μαρία. Τα μπέρδεψε ο άνθρωπος. Ω, τα κάνε. Θα κάνατε μαντάρα, φίλε, άστο. Δεν θα ανοιγείς καείς, παιδιά. Θα σπάσουμε τα πόδια μας. 1,54. 1,54. Η Ελένη όντως είναι μέσα στο παιχνίδι με αυτό το ποντάρισμα. Αφήνει τη Μαρίνα εκτός τώρα με 1,55. Έλα, άστο, δεν πάει άλλο. Άστο εκεί, τέλος. Δεν πάει άλλο. Τέλος. 1,49. Πάτε ρε κοινότα. 1,49 η Μαρίνα. Ρομπάζει το πουλί. 1,45. 1,45 η Μαρία. Κόβει αρκετά τώρα. Και ξαναμπαίνει πάλι μπροστά. Μην πεις. Πας τον ήχη. Πας τον ήχη. Αν είχε ένα τζέλ. Τα γύρω γύρω. Τι καλά περνάμε. Καθαρά. Άριο κάτω, άριο κάτω για να τρέξουμε. 1,44 η Μαρίνα σε 3. 1,40. 1,40 η Μαρία σε 3. 1,39. 1,39 η Μαρία. Ένας, πόσο? 35. 35 η Μαρία. 1,35 σε 3. 2. 1. 1,34. 1,33 η Μαρία σε 3. 1,30. 1,30 η Εύη σε 3. 1,29 η Μαρία σε 3. 2. 1,28. 1,27 η Μαρία. 1,25 η Μαρία. 1,24. Προσοχή. 1,23 η Μαρία. Σε 3. 2. 1. 1,22. 1,21. 1,20 η Μαρία. 1,19 η Μαρία. Αφήσαμε την τύχη στις γυναίκες. Ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Μας έχουν τρελάνει. Όχι ρε, ένα δευτερόλεπτο αφήστε το να πάμε. 3, 2, 1, 1,18, 1,17. Όσο χαμηλόφωνα και να το πείτε, δεν πρόκειται να χτύχει αυτό. 1,18 η Μαρίνα, 1,17 η Μαρία. Σταμάτα το, Λιάνε, σταμάτα το. Σε 3, 2, 1, 1,16 η Μαρίνα, 1,15 η Μαρία. Σε 3, 2, 1, 1,13. Άρχισε η κόντρα μεταξύ του τώρα. Τι είναι, κορίτσια. Δεν μπορώ άλλο. Νομίζω ότι όλες κάτι έχουν μαζί σου, λέει. Προσπαθώ να σας μαζέψω, δεν μπορώ. Κατεβαίνετε μία μετά την άλλη και το πουλερικό αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία. Προσοχή, προσοχή στα πονταρίσματα. Σε τρία. Εγώ μην κατεβάσω χωρίς να παίξω, γιατί θα σε εξυπωσιάσω. Τρία. Δύο. Ένα. Τέλος ποταρισμάτων! Δεν πρόλαβες, Μαρίνα, με το 3-10. Χτύψα πρώτος το καμπανάκι. Επομένως, Βασίλης και Ελένη παίρνουν τον δρόμο προς το κόκκινο αυτοκινητάκι. Κρατάνε το πουλί στο χέρι. Το πουλί μπορεί να κάνει χρυσό αυγό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι πολύ δυνατά τα στοιχήματα. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουν τα τρία ζευγάρια σε αυτή την τρίτη τελευταία μονομαχία που δίνει εισιτήριο για τελικό. Είμαστε έτοιμοι για την τρίτη και τελική δοκιμασία που θα κρίνει πράγματα. Εύη και Ανδρέας ήδη έχουν περάσει το τελικό, αλλά παίζουν γιατί θέλουν να πάρουν αυτούς τους πόντους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θέλουν να έχουν πλεονέκτημα στον μεγάλο τελικό για το αυτοκίνητο. Ανδρέα μου, 10 ποτηράκια μπροστά σου, γεμάτα με αλεύρι, έχουν και ένα μπαλάκι του πινκ-πονκ μέσα, πορτοκαλί. Θα το δεις αν φυσήξεις σωστά. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Αυτό είναι το βαζάκι το οποίο. Το λέω για όλους, θα πρέπει να μπει στο κέντρο του διαδρόμου. Έτσι, θα πρέπει να μπει εδώ για να είναι σωστό. Δεν θα πρέπει να μπει εδώ στην άκρη να κουμπάει στο αφρολέξ, γιατί μετά φρενάρει. Βλέπετε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, ξανασφυρίζω, έρχεστε και διορθώνετε. Οκ, κατανοητοί οι κανόνες για όλους. Ανδρέα, παίρνεις το βαζάκι, στέκεσαι δίπλα στο διάδρομο, γιατί με το που σφυρίξω έχεις να πραγματοποιήσεις όλη αυτή τη διαδικασία και τα 10 μπαλάκια να βγουν φυσώντας μέσα σε 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι παίρνετε άλλους 2.000 πόντους και αυτομάτως παίρνετε μαζί σας τον Αλέξανδρο και τη Μαρίνα στο τελικό. Φυσικά,
Οι μόνοι που δεν θέλουν αυτό να συμβεί είναι ο Βασίλης και η Ελένη. Περιμένουν την αποτυχία σας για να περάσουν αυτοί στον τελικό. Είσαι έτοιμος? Σε 3, 2, 1. Γύρνα, 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 γύρνα! Πίσω, 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 πίσω! Δεν έχει βγει το τέταρτο! Βαθιές ανάσες, βαθιές! Έλα, Αλέξανδρε, έλα! 10 ποτηράκια μπροστά σου, γεμάτα με αλεύρι, έχουν και ένα μπαλάκι του πινκ-πονκ μέσα, πορτοκαλί, θα το δεις αν φυσήξεις σωστά. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Αυτό είναι το βαζάκι το οποίο, το λέω για όλους, θα πρέπει να μπει στο κέντρο του διαδρόμου. Έτσι, θα πρέπει να μπει εδώ για να είναι σωστό. Δεν θα πρέπει να μπει εδώ στην άκρη να κουμπάει στο αφρολέξι, γιατί μετά φρενάρει. Βλέπετε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, ξανασφυρίζω, έρχεστε και διορθώνετε. Okay. Κατανοητοί οι κανόνες για όλους. Ανδρέα, παίρνεις το βαζάκι, στέκεσαι δίπλα στο διάδρομο, γιατί με το που σφυρίξω έχεις να πραγματοποιήσεις όλη αυτή τη διαδικασία και τα 10 μπαλάκια να βγουν φυσώντας μέσα σε 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι παίρνετε άλλους 2.000 πόντους και αυτομάτως παίρνετε μαζί σας τον Αλέξανδρο και τη Μαρίνα στο τελικό. Φυσικά, οι μόνοι που δεν θέλουν αυτό να συμβεί είναι ο Βασίλης και η Ελένη. Περιμένουν την αποτυχία σας για να περάσουν αυτοί στον τελικό. Είσαι έτοιμος? Σε 3, 2, 1. Πάμε, έλα, 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 έλα. Έλα, έλα, έλα. Πίσω, 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 πίσω. Πάμε. Φώναξε δυνατά, Εύη, για να σ' ακούει. Πίσω, 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 πίσω. Δεύτερο μπαλάκι. Πίσω, πίσω. Έλα, τρικό, γρήγορα. Τρίτο μπαλάκι. Πίσω, πίσω, πίσω. Βρήκε τον τρόπο, Ανδρέας. Πάμε, έλα, 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 έλα. Πίσω, 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 πίσω. Δεν έχει βγει το τέταρτο. Έλα, πάμε, νεύρο. Πίσω, πίσω, πίσω. Πάμε, έλα, 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 έλα. Δεν έχουμε τέτοια, έλα, έλα. Πίσω, 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 πίσω. Πίσω. Στο τσακ προλαβαίνει ο Ανδρέας στο βάσο. Έλα, πάμε. Εντεύεται εκεί με το τέταρτο. Πίσω. Έλα, έλα, έλα. Γρήγορα. Κάνε τις δυνάμεις του σιγά, σιγά. Πάμε γρήγορα. Έλα, πίσω, 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 πίσω. 4 μπαλάκια έχουν βγει. Έλα, δεν έχουμε τέτοια. Έλα, πάμε. Έλα, γρήγορα. Ανδρέα. Γρήγορα. Πίσω, 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 πίσω. Πάτσε το μπαλάκι, το διάλυσε. Έλα. Κουραστή. Πάμε. Πίσω, 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 πίσω. Αν σπάσει το βάζο, σημαίνει ότι τελειώνει η διαδικασία. Πρέπει να το παιδέψει λίγο αυτό. Δεν έχει βγει ακόμη το 5ο μπαλάκι. Μην πιάσεις, θα σου πω εγώ πίσω. Πίσω, 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 είχες χρόνο, είχες χρόνο. Μπορείς να βγάλεις και το άλλο. 5 μπαλάκια έχουν βγει ήδη στα μέσα της διαδικασίας. 6ο, μπράβο. Έλα. Χάνει δυνάμεις, θα μπορούσε να φυσήξει και το διπλανό. Περίμενε. Όταν στέκεσαι, χάνεις χρόνο πάρα πολύ. Λοιπόν, να πάμε για το 6ο. Να το, πάλι, μπράβο. Πίσω, 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 πίσω. Μην βιάζεσαι. Πίσω, 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 πίσω. Άστο, Ανδρέα μου, δεν θέλω να σε κουράσω άλλο. Εύη μου, Ανδρέα μου. Είσαι εδώ. Ο γυψαδόρος. Τώρα γκρίνει να γίνανε γκρί τα μαλλιά σου. Λοιπόν, είσαι γύρω στα 50 τώρα, αρκετά γοητευτικός, έχεις ζήσει πολλά πράγματα στη ζωή σου, έχεις εμπειρίες, μπορείς να μοιραστείς πολλά μαζί μας. Σε διέκοψα γιατί είδα ότι κουραζόσουν, ενημερώθηκα από τον κοντρόλο ότι είχετε περάσει τον χρόνο. Να επαληθεύσουμε λίγο τον χρόνο μέσα στον οποίο έφτασες μέχρι εδώ. Να δούμε λίγο τον χρόνο. Διακόψαμε στα 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Θεωρώ ότι έχασες πολύ τον χρόνο, Ανδρέα μου. Θα μπορούσε να φυσήξει λίγο πιο γρήγορα, πιο πολλά ποτήρια και ίσως να το κατάφερνε. Παιδιά, δεν πειράζει, είστε ήδη στο μεγάλο τελικό. Βασίλης και Ελένη πανηγυρίζουν γιατί είναι μείον ένα. Φυσικά έχουμε άλλα δύο ζευγάρια να δούμε. Πάμε γρήγορα στο δεύτερο ζευγάρι. Έτοιμος ο Άλεξ. Μάσκα, όχι βατραχοπέδιλα. Λοιπόν, Άλεξ, πρέπει να βουτήξεις όχι μέσα στη θάλασσα, μέσα στο αλεύρι για να ξεθάψεις αυτά τα 10 μπαλάκια. Πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το. Θες να κάνεις κάποια δήλωση πριν συνεχίσουμε? Φίλα.
φύλαμε. Σαν πάρω και γάνω. Είμαι έτοιμος, παιδιά, είμαι έτοιμος. 1:14 είναι ο χρόνος που παίρνω εγώ αυτό, παίρνεις εσύ αυτό. Είδες τη διαδικασία έτσι που την έκανε ο Ανδρέας. Γέρασε, σε γέρασε το άγχος αυτής της διαδικασίας. Πάρε θέση. 1:14, 10 μπαλάκια. Μαρίνα, τώρα είναι ευκαιρία να χρησιμοποιήσεις τη στεντόρια δυνατή σου φωνή. Εντάξει, τρόμαξέ τον, συμβούλεψέ τον σωστά και σε 3, 2, 1. Πάμε, αγάπη μου, βαθιές ανάστες, βαθιές! Έλα, Αλέξανδρε, έλα! Ωπ, το πιάσε! Έλα, αγάπη μου, έλα! Μπορείς! Βγες, γρήγορα, έλα εδώ! Έλα εδώ! Όπα! Θα τον γκρεμίσει όλο. Γρήγορα, καρδιά μου, έλα, βγες! Έλα, 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 καρδιά μου, έλα! Όπα! Το πιάσε στο τσακ! Γρήγορα! Έλα, 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 Αλέξανδρε! Μπράβο! Έλα, καρδιά μου, έλα, μπορείς, μαρκές ανάγκη! Δίνει μάχη ο Αλέξανδρος! Έλα, 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 γύρνα! Μπράβο! Μπορείς, έλα, έλα! Μπαρκές ανάτσες! Μπράβο! Έλα, αγάπη μου! Έλα! Το άλλο! Το άλλο! Το άλλο! Έλα! Μπορείς, αγάπη μου! Που φύγαν όλα! Τελείωσε! Τέλος! Τέλος! Αλέξανδρε μου, 10 μπαλάκια εκτοξεύθηκαν μέσα από τα ποτήρια. Πολύ σωστά έκανες τρομερές κινήσεις μπλονζών για να σώσεις το κόκκινο βάζο. Θερμό χειροκρότημα και από τον Βασίλη και από την Ελένη. Τρομερή προσπάθεια. Δεν το φοβάσαι το αλεύρι. Όχι, δεν με νοιάζει. Πούδρα είναι, δεν θα γελίζετε κιόλας. Το θέμα είναι αν καταφέραμε να πιάσουμε τον πολύ φιλόδοξο χρόνο του 1 λεπτού και 14 δευτερολέπτων. Εσύ τι πιστεύεις? Το έχουμε άνετα. Το έχουμε άνετα. Πάμε να δούμε το βίντεο γκολ. 1:09. Καταπληκτικό. Επομένως, Βασίλη μου, Ελένη μου, θερμό χειροκρότημα. Εντάξει, προσκυνάμε όλη αυτή την προσπάθεια. Ανεβαίνετε στο κόκκινο αυτοκινητάκι και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Αν ο Χρήστος καταφέρει να χτυπήσει αυτό το χρόνο, το 1:13, το οποίο έχει ποντάρει πάνω τη Μαρία. Είμαστε ακόμα συγκλονισμένοι από την προσπάθεια. Η καταπληκτική του Αλέξανδρου, έχουν πάρει θέση τα παιδιά στο κόκκινο αυτοκινητάκι. Μέχρι στιγμής είναι στο σημερινό τελικό. Φυσικά δεν έχει μιλήσει ακόμη ο Χρήστος. Χρήστο, 1:09 έκανε ο Αλέξανδρος. Αυτό δείχνει ότι το 1:13 είναι εφικτό. Okay, 1:13 έχεις. Yeah. Επομένως, είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις. Το κόκκινο βάζο σε περιμένει στην άκρη του διαδρόμου με το δικό μου σφύριγμα. Σε 3, 2, 1. Γύρνα, γύρνα! Όχι! Έλα ρε μωρό μου, γιατί δεν μ' άκουγες. Τελειώνει εδώ η προσπάθεια του Χρήστου και της Μαρίας. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν έγινε σωστά υπολογισμός. Φιλιούνται, αγκαλιάζουν στο κόκκινο αυτοκινητάκι. Τα παιδιά περνάνε στο μεγάλο σημερινό τελικό που πετάνε και το κοτόπουλο στο κεφάλι. Πάμε για το μεγάλο τελικό! Στο τελικό των τελικών, το μεγάλο τελικό της εβδομάδας. Σε λίγο άλλο ένα πεζό 2008 θα βρει τον παραλήπτη του, θα βρει το ζευγάρι που θα το ταξιδέψει όλο το καλοκαίρι. Έχουμε τον Ανδρέα και την Εύη που φτάσαν στο τελικό με 2.000 πόντους και τον Αλέξανδρο και τη Μαρίνα που φτάσαν στο τελικό με 3.000 πόντους. Επομένως, για να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, επειδή ο Αλέξανδρος και η Μαρίνα έχουν παραπάνω πόντους, θα επιλέξουν ποιος θα παίξει πρώτος στη διαδικασία. Να σας πω ότι είναι μια διαδικασία που παίζουν κοριτσάκια και αγοράκια. Oh. Το κοριτσάκι με το κοριτσάκι, το αγοράκι με το αγοράκι. Το κοριτσάκι δεν θα παίξει με το αγοράκι. Μπορείτε να πάτε να παίξετε μετά σπίτι σας. Έτσι, άμα θέλετε. Λοιπόν, η διαδικασία είναι γνωστή. Έχουμε αυτές τις κεκλειμένες πλατφόρμες. Ποτηράκια τα οποία θα πρέπει να τα σπρώξετε να συρθούν πάνω στην πλατφόρμα όρθια και να καταλήξουν όρθια σε αυτές τις κόκκινες. Στην κόκκινη και στην μπλε βάση συγκεκριμένα. Όταν φτάσουν εδώ πάνω 3 ποτήρια σωστά όρθια, τότε έχετε πάρει έναν πόντο. Τι εννοώ σωστά? Αν ένα ποτηράκι συρθεί
Και δεν βρει κανονικά τον προορισμό, δηλαδή μείνει λίγο έτσι στο μετέχνιο. Δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να καταλήξει στην βάση ή στην κεκλειμένη πλατφόρμα. Τότε αυτό δεν μετράει. Θα σας ενημερώνω εγώ αν είναι έγκυρο ή όχι. Παίζουν λοιπόν, για παράδειγμα, τα κοριτσάκια, πετάνε ποτηράκια. Η πρώτη ομάδα που θα σταθεροποιήσει όρθια 3 ποτήρια στη βάση παίρνει τον πόντο. Η πρώτη ομάδα που θα φτάσει στους 7 πόντους θα είναι η νικήτρια. Έχετε κάποια απορία? Εγώ έχω μια απορία. Κάτι φουσκώνει στο παντελόνι μου. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που θα παραλάβετε όταν φτάσετε στους 7 πόντους. Είναι το κλειδάκι που σας περιμένει για να φύγετε από εδώ όχι πεζή, αλλά με πεζό 2008. Το ξαναβάζω για να φουσκώνει. Λοιπόν, θα παρακαλέσω την μπλε ομάδα να αποφασίσει, εφόσον έχει περισσότερους πόντους, ποιοι θα παίξουν πρώτα, τα κοριτσάκια ή τα αγοράκια. Κορίτσια. Με δημοκρατικές διαδικασίες αποφασίζει μόνο η Μαρίνα ότι θα παίξουν τα κορίτσια από μένα. Μαρίνα μου, έτοιμη λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ναι. Μαρίνα, έχεις κάποια απορία? Καμία, φύγαμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τον πρώτο πόντο. Σε 3, 2, πιάστε ποτηράκια. Πιάστε. Βάλτε τα πάνω στην πλατφόρμα. Σε 3, 2, 1. Κάνε τα κορίτσια πολύ δυνατή, η πρώτη πολύ και για τους δύο. Μπράβο, σωστό το πρώτο ποτήρι για την πλέον ομάδα. Μπράβο. Λιγότερο, λιγότερο. Για να τα διώξει η Μαρίνα. Σιγά σιγά, μπράβο. Σιγά σιγά. Δεν έχει πετύχει ακόμα η κόκκινη ομάδα κάποιο ποτήρι. Σιγά, παιδί μου. Μπράβο. Δεύτερο σωστό για την πλέον ομάδα. Λιγότερο, λιγότερο. Άλλο ένα θέλει η Μαρίνα για να πάρει το πόντο. Μπράβο. Παραλίγο. Μπράβο, μπράβο. Πρώτο ποτήρι για την κόκκινη ομάδα. Το ίδιο. Μπράβο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε, πάμε, πάμε. Σιγά, πιο σιγά. Τρίτο για την πλέον ομάδα, 1-0. Η Μαρίνα κατάφερε στο ρόψε 3 ποτήρια και παίρνει το πρώτο πόντο. 1-0. Πάμε για τα αγόρια. Πάμε, αγαπή μου. Μπράβο, αγαπή. Γιατί έχω κάνει και ποτηράς. Αλέξανδρε, Ανδρέα, είστε έτοιμοι? Έχω ένα ποτήρι εκεί πάνω. Έχεις ένα ποτήρι. Πάρ' το πίσω. Ποτήρια πάνω στις πλατφόρμες και έτοιμοι σε 3, 2, 1. Όχι δύναμη τόσο, όχι δύναμη τόσο. Πιο λίγο. Μπράβο. Ένα σωστό για την κόκκινη ομάδα. Το βρήκες. Έλα, δεύτερο για την κόκκινη ομάδα. Άλλο ένα θέλουν. Τα χτύπησε. Σιγά. Δεν έφτασε αυτό. Πάρε άλλο ρε, εκεί. Πρώτο για την πλέον ομάδα. Πρόσεχε. Όχι, το χτύψε πάλι ο Αλέξανδρος. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Έλα. Δύο έχει κόκκινη ομάδα, έλα, κανένα. Έλα, πάρε άλλο γρήγορα. Έλα. Να καθαρίσει εκεί ο Αλέξανδρος. Έλα, Τρικό. Πιο δυνατά. Σιγά, Τρικό. Σιγά. Πιο δυνατά. Τρίτο για την κόκκινη ομάδα. Ένα το σκορ. 3. 2, 1. Μπράβο, αγάπη μου. Αυτό ήταν. Άλλο λίγο. Μπράβο. Έλα. Όχι δυνατά. Σιγά. Μπράβο. Παρά λίγο το μπλε. Να το το πρώτο για την μπλε ομάδα. Μπράβο, αυτό ήταν. Όχι. Μπράβο, αγάπη. Πρώτο και για την κόκκινη. Το ίδιο. Μπράβο. Δεύτερο για την κόκκινη. Πάμε. Λίγο. Όχι! Τυπάει η Μαρίνα το ποτήρι και φεύγει. Έχει χρόνο. 2-1 ποτήρι, θέλει κόκκινη ομάδα. Περιμένει έπινα τις επιστροφές ποτηριών. Σιγά σιγά. Αγώνες. Παραλίγο να διώξει τα ποτήρια. Καρδιακό. Μου κάνεις τέτοια. Πολύ δυνατά. Έχει χρόνο. Από τι κοπέλε, πολλά σπασίματα. Σιγά. Πρώτο για την πλέον ομάδα. Έχει χρόνο. Δεύτερο για την πλέον ομάδα. Να δούμε ποια θα κάνει το τρίτο ποτήρι. Σιγά. Δεν έφτασε αυτό. Σιγά. Μπράβο. Τρίτο για την κόκκινη ομάδα. 2-1. Αυτό το έχει, γιατί αν θέλει. Μπράβο. Αλέξανδρος και Ανδρέας, έτοιμοι για άλλη μια φορά. 2-1 το σκορ μπροστά, η κόκκινη ομάδα.
ποτήρια πάνω στην πλατφόρμα και έτοιμη σε 3, 2, 1. Πάμε, ζωή μου. Α, λίγο πιο σιγά. Να το πρώτο ποτήρι για την πλέον ομάδα. Πάμε, ζωή μου. Τώρα μπλοκάρει εκεί ο διάδρομος για τον Αλέξανδρο. Έλα. Γρήγορα. Μπλοκάρει πάρα πολύ. Θα πρέπει να τα διώξει. Να. Δεν είναι έγκυρο αυτό ακόμη, Αλέξανδρε. Θέλει λίγη ακόμη προσπάθεια. Πάμε, ο Ανδρέας δεν το έχει βρει τώρα. Βρίσκει το πρώτο ποτήρι ο Ανδρέας. Το διώχνει όμως πάλι ένα για την κόκκινη ομάδα. Ένα και ένα μέχρι στιγμής. Άλλο λίγο. Έλα, αντρικό μου. Δεύτερο ποτήρι για την πλέον ομάδα. Άλλο ένα θέλεις. Άλλο ένα. Έλα. Δύο για την κόκκινη. Λίγο, αντρικό. Άλλο ένα, έλα, δεν έχει περάσει γρήγορα αυτό. Παραλίγο να το κάνει η κόκκινη ομάδα. Έλα, αντρικό. Τρίτο για την κόκκινη ομάδα. Πάμε, αντρικό. 3-1 το σκορ για την κόκκινη ομάδα. Σειρά των κοριτσιών. Αλέξανδρε. Θες να το δεις, έλα να το δεις κιόλας για να είσαι σίγουρος. Δεν πιστεύω. Το ποτήρι σου είναι ακριβώς, δεν έχει περάσει ακριβώς την κόκκινη γραμμή, επομένως δεν ισχύει. Ο πόντος πηγαίνει στην κόκκινη ομάδα, 3-1. Πάμε για τα κορίτσια. Έτοιμη η Μαρίνα, έτοιμη η Κιέβη, ποτηράκια πάνω στις πλατφόρμες και έτοιμες. Σε 3, 2, 1. Όπα, δεν την ξαναπάω. Πρώτο ποτήρι για τη Μαρίνα. Yeah, yeah, yeah. Και δεύτερο, άλλο ένα θέλει η Μαρίνα. Αυτή η βολή. Είναι μια καλή βολή, Μαρίνα. Δεν έφτασε το ποτηράκι. Λίγο. Μπράβο. Πολύ δυνατό. Η κόκκινη ομάδα δεν έχει βάλει ακόμα ποτήρι. Λίγο πιο σιγά. Πάμε. Είναι αγχώνηση. Μπράβο, μπράβο, εκεί, εκεί. Πρώτο ποτήρι για την κόκκινη ομάδα. Εκεί. Πιο σιγά. Διώχνει σωστά. Η Μαρίνα δεν έφτασε την κόκκινη ομάδα. Άλλο ένα θέλει. Άλλο ένα θέλει και η πλέον ομάδα. Δεν έχει περάσει. Όχι. Στην γραμμή είναι μόνο. Μαρίνα. Λίγο. Ψυχραιμία τώρα για τις δύο ομάδες. Ένα πάλι για την πλέον ομάδα. Ναι! Για την κόκκινη. 4-1 το σκορ. Σειρά και πάλι για τα αγόρια. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε. Σε 3, 2, 1. Έλα, Τρικό. Σιγά. Άλλο λίγο σιγά. Πρώτη σωστή βολή για την κόκκινη ομάδα. Όχι. Βλέπουν όλα. Δεν έχει περάσει αυτό ακόμη. Τώρα περνάει. Πρώτη σωστή για την μπλε. Έλα, Τρικό. Δεύτερη για την μπλε. Ηρέμησε. Αυτό μετράει. Δεν έχει περάσει. Όχι, δεν έχει περάσει. Ηρέμησε, Τρικό. Τρίτη για την μπλε ομάδα. 4-2. Σταμάτα, μωρέ. Λύσαξες. Σειρά και πάλι για τα κορίτσια. Έλα, δικό σου. 4-2 το σκορ, σειρά και πάλι για τα κορίτσια. Εύη και Μαρίνα, Μαρίνα και Εύη, τα ποτηράκια πάνω στις πλατφόρμες και έτοιμες. Σε 3, 2, 1. Να τα κορίτσια. Έγκυρη βολή για την κόκκινη ομάδα. Περίμενε. Περάσει τη γραμμή, οριακά. Τώρα όμως πέφτει. Έλα. Δεν πειράζει. Πάμε. Εκεί. Μπράβο. Πρώτο ποτήρι για την κόκκινη ομάδα. Περίμενε. Πάρα πλάι. Μπράβο, αγαπητοί μου, μπράβο! Δεύτερο για την κόκκινη ομάδα. Όχι, πάμε. Άστο. Τώρα η Μαρίνα έχει μπλοκάρει το διάδρομό της. Πρέπει να τα διώξει, σωστά το κάνει. Λιγότερο από αυτό. Σωστά το κάνει, πρέπει να καθαρίσει γρήγορα το διάδρομό της. Άμπραβο, λιγότερο από αυτό. Μπράβο, έλα. Λιγότερο από αυτό, έλα. Σωστή δύναμη έμεινε τώρα αυτό με μετέωρο, απίστευτο. Πάρα αυτά τα δύο. Κυρίζουμε 3 ποτήρια πίσω στην κόκκινη πλατφόρμα. Λιγότερο. Πάμε, κορίτσια. Ένα ποτήρι μόνο για την κόκκινη ομάδα. Έλα. Δύσκολος πόντος αυτός. Έλα, λίγο ακόμα. Με πολλές αποτυχημένες βολές. Δεν τους κάνει την χάρη ο διάδρομος. Πάμε. Λίγο παραπάνω. Λίγο. Πρώτο για την πλέον ομάδα. Δεύτερο για την πλέον ομάδα, άλλο ένα θέλει πλέον ομάδα για να μειώσει. Έλεγα. Τρίτο για την πλέον ομάδα, 4-3. Δεν θέλα μόνος, ε. 3-3. 4-3 το σκορ, μείωσε η πλέον ομάδα. Μπροστά η κόκκινη ομάδα, σειρά και πάλι για τα αγόρια. Αλέξανδρος και Ανδρέας έτοιμοι τα ποτήρια στις πλατφόρμες και έτοιμοι σε 3, 2, 1. Πιο
Πιο σιγά, Αντρίκο. Λίγο πιο δυνατά από πρώτο αυτό. Πρώτο ποτήρι για την πλέον ομάδα. Και... Δεύτερο σωστά για την πλέον ομάδα. Τρίτο. 4-4. Το βρήκε. Γρήγορος πόντος. Το βρήκε. Σειρά και πάλι για τα κορίτσια. Ο Τεντώνης να φύγει μαζί με το ποτήρι. Έτοιμοι. Κάνουμε για τέτοια ετοιμάσου. Σιγά σιγά. Κορίτσια, Εύη, Μαρίνα. Μια εδώ, μια εκεί, μια εκεί. Έτοιμες σε 3, 2, 1, πάμε! Πρώτο σωστό για την κόκκινη ομάδα. Μπράβο, μπράβο. Δεύτερο για την κόκκινη ομάδα, τα διώχνει όμως. Λιγότερο. Ένα για την κόκκινη ομάδα, ένα και για την μπλε. Τι μας κάνει. Όχι, ένα για την μπλε. Έλα. Τι άλλο, έλα, στο φινάλι, τι πατάλα να πούμε, σιγά. Έβαλα λίγο δύναμη. Φεύγουν όλα την μπλε. Μαρία, Μαρίνα, δεν έχει ποτήρι, έχει μόνο η Εύη. Ένα ποτήρι, αδειάζει ο διάδρομος σιγά σιγά. Πιάσε αυτό. Δεύτερο για την κόκκινη ομάδα. Όχι εκεί. Το διώχνει όμως. Λιγότερο. Με το χέρι του παιδί. Έτσι. Σωστό ποτήρι για την μπλε ομάδα. Έχει περάσει οριακά, είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή. Έλα, τώρα έχει πολλά φράσματα για την κόκκινη ομάδα στον διάδρομό της. Μπράβο, έλα. Δεύτερο για την κόκκινη. Έλα, στο κέντρο, λίγο. Έλα. Δεύτερο για την μπλε. Σιγά. Όχι. Να δούμε ποια θα πάρει το τρίτο ποτήρι για να πάρει το πόντο. Κοίτα εκεί. Όχι. Διώχνει η Μαρία τα δικά της. Τρίτο για την μπλε. 5-4. Έλα να δεις το ποτήρι σου. Γιατί δεν ακούω. Έλα να δεις το ποτήρι σου που έχει σταθεί. Απίστευτο πέρασμα. Μιλάμε για το χιλιοστό ακριβώς. Τρομερό πέρασμα. Απ' την μπλε ομάδα. Σειρά και πάλι για τα αγόρια. 5-4 μπροστά η μπλε ομάδα. Πήρανε κεφάλι, έτοιμα τα γόρια για άλλη μια φορά. Ανδρέας και Αλέξανδρος σε 3, 2, 1. Σιγά-σιγά, Αντρικό. Σιγά-σιγά, λίγο πιο σιγά. Σωστή πολύ για την πλέον ομάδα. Λίγο πιο σιγά, σε παρακαλώ. Λίγο πιο σιγά. Δεύτερη για την πλέον ομάδα. Λίγο πιο σιγά. Δεν πέρασε αυτή. Λίγο πιο σιγά, Αντρικό. Ανδρέα, δεν το έχει βρει μέχρι στιγμής. Πιο σιγά, πιο ήρεμα, ηρέμησε. Πρώτη για την κόκκινη ομάδα, τρίτη για την μπλε ομάδα. 6-4 το σκορ. Σειρά και πάλι για τα κορίτσια. 6-4 το σκορ για την μπλε ομάδα. Έχουμε match point. Αν η μπλε ομάδα καταφέρει και πάρει τον τελευταίο 7ο πόντο, αυτό σημαίνει ότι θα είστε νικητές. Θα φύγετε από εδώ με το πεζό 2008. Αν η Εύη καταφέρει και αντιδράσει, κρατάει ζωντανή την κόκκινη ομάδα, έτσι με το όνειρο του αυτοκίνητου. Έτοιμες, Μαρίνα και Εύη, σε 3, 2, 1, 6-4 το σκορ για την μπλε ομάδα. Έχουμε match point. Αν η μπλε ομάδα καταφέρει και πάρει τον τελευταίο 7ο πόντο, αυτό σημαίνει ότι θα είστε νικητές, θα φύγετε από εδώ με το πεζό 2008. Αν η Εύη καταφέρει και αντιδράσει, κρατάει ζωντανή την κόκκινη ομάδα, έτσι με το όνειρο του αυτοκίνητου. Έτοιμες, Μαρίνα και Εύη, σε 3, 2, 1. Σιγά σιγά ήρεμα, μπράβο. Μπράβο. Λιγότερο. Πρώτο σωστό ποτήρι για την πλέον ομάδα, πρώτο και για την κόκκινη. Δεν έχει περάσει αυτό. Σιγά σιγά. Διώξτε από πάνω. Μπράβο. Δεν έμεινε το ποτήρι. Πάμε. Έλα. Δεύτερο για την πλέον ομάδα, μετακινήθηκε σωστά. Άλλο ένα ποτήρι θέλει πλέον ομάδα και παίρνει το αυτοκίνητο. Μην τα παρατάς. Δεν έχει περάσει αυτό. Δεν έχει περάσει μια μικρή όθηση. Δεύτερο για την κόκκινη ομάδα. Τρίτο, όχι δεν έχει περάσει. Θέλει μια μικρή όθηση. Μην τα παρατάς. Σιγά. Τρίτο για την πλέον ομάδα! Τρίτο για την πλέον ομάδα! Νικήτρια η πλέον ομάδα! Σκαρτήρια παιδιά! Σκαρτήρια Αντρέα μου! Σκαρτήρια Εύη μου! Ελπίζω να περάσατε τέλεια! Να είστε καλά! Για ελάτε εδώ! Άσταθα τώρα μετά στο σπίτι! Για ελάτε εδώ με προσοχή!
Βάτω μικρόφωνο σου, βάτω μικρόφωνο σου. Θα το χρειαστείς. Αλέξανδρος και Μαρίνα είναι οι νικητές. Φεύγουν από εδώ με το Peugeot 2008. Αυτό είναι το κλειδάκι σας. Το παραλαμβάνετε, ήρθατε πεζοί, φεύγετε με πεζό. Μπράβο, θα το πάρει κανένας. Αυτό ήταν άλλος ένας μεγάλος τελικός του My Man Ken. Άλλο ένα ζευγάρι κατάφερε και επικράτησε και μπαίνει από εδώ με το μεγάλο μας έπαθλο, το πεζό 2008. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Από εδώ ανοίγει, από εδώ ανοίγει. Έλα! Ρε, κλάψα!